Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάει το ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο 107,4. Στέριος Αναστασιάδης, Αγάπη Γαβριλίδου, θα είναι μαζί μας και ο Σταύρος Κόλκας. Στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας που εντάξει ξεκινάει με προβληματισμό, αρκετή μουρμούρα, αρκετή γκρίνια, αρκετές απόψεις όλων των ειδών, στον απόϊχο του χθεσινοβραδινού 2-2 με τον Άρη. Εγώ λέω να το πάμε όπως την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν ασχολιόμαστε μαζί τους. Να μην ασχολούμαστε ούτε αυτήν την εβδομάδα. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς δεν θα ασχοληθούμε. Θα ασχοληθούμε και πάλι στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου. Ναι, γιατί άμα καθίσεις να ασχοληθείς με αυτά που λένε. Όχι, γιατί δεν θα ασχοληθείς. Θα σου ανέβει το νέο στο κεφάλι στις 12 το πρωί και είναι κρίμα. Και ο Γκάντι να είσαι. Όχι, όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Δεν θα έλεγε ο Γκάντι ότι έχω πει για υπομονή, για σύνεση, για καλοσύνη. Τα παίρνω πίσω. Ναι. Και θα άρχισε τα. Τα πινελίκια. Κάπου άκουγα ότι ακόμα και λέει και οι καθυστερήσεις τους φάνηκαν πολλές. Ναι. Δηλαδή άνετα σε αυτό το μάτσο έδινες 10 λεπτά. 15. Οκ. Okay. Ναι, 4 ήταν πολλά. Εντάξει. Δεν θα ασχοληθούμε με τον Άρη. Την έκανε τη δουλειά του. Όπως μπορούσε, γιατί με άλλον τρόπο δεν μπορούσε. Εντάξει, δεν περίμενες κάτι διαφορετικό. Διέκρινα να σε... μια προσπάθεια. Να είσαι υποψιασμένος. Εκεί στο... στην είσοδο 8-10 οπαδών να διακοπεί το παιχνίδι. Δηλαδή τον έβλεπα τον Γιώργο Κολτσίδα. Εντάξει, έκανε τις κινήσεις του. Ναι, να σου πω κάτι. Περίμενες κάτι διαφορετικό όμως. Δεν είσαι Ολυμπιακός όμως. Δεν περίμενες κάτι διαφορετικό. Αυτοί καλά κάνανε. Καλά κάνανε με τη δική τους, από τη δική τους την πλευρά. Ναι, γιατί θα ήταν ό,τι καλύτερο για τον Ολυμπιακό να έχει ο ΠΑΟ και ιστορίες από σήμερα. Να υπάρχει κίνδυνος τιμωρίας, αφαιρέσεις βαθμών, τιμωρία έδρας κτλ. Ναι, προφανώς, εντάξει. Τη δουλειά σου κάνανε. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Δεν περίμενα σε εκείνη τη φάση να είναι ο Κολτσίδας. Ο νέος Δαλάη Λάμα και να κάθεται να παρακολουθεί. Περίμενα να σηκωθεί και να τους λέει ελάτε στον πάγκο. Εντάξει. Έκανε ξανά, λέω, ό,τι μπορούσε ο Άρης. Οι παίκτες του μόνο που δεν μπήκαν στη θύρα 4 να πανηγυρίσουν μέσα με τον κόσμο. Okay. Αυτό αναμενόμενο ήταν. Αυτό, έκανε, αυτό μπορούσε να κάνει ο Άρης, αυτό έκανε. Στάθηκε και τυχερός, εκμεταλλεύτηκε τα δώρα του ΠΑΟΚ. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο διεκδικεί ο Άρης τον τίτλο. Μία από τις χειρότερες ομάδες που έχουν περάσει από την Τούμπα τα τελευταία χρόνια. Εκεί μετά σίγουρα διεκδικεί το βραβείο, αν υπήρχε βραβείο για τις περισσότερες καθυστερήσεις, θα το έπαιρνε ο Άρης. Θα ξεπερνούσε και Λαμία και Ξάνθη παλιότερα και Αστέρα Τρίπολης. Αλλά οκ, okay, η κάθε ομάδα όπως μπορεί κάνει το παιχνίδι της, όποιο να είναι αυτό. Εντάξει, ακόμα λίγο ο Κουέστα θα έκανε αποθεραπεία live στο γήπεδο. Εντάξει, το πάλεψε. Για να, πάλεψε, μην, ναι. Για να μείνει μέσα. Μετά από 17 λεπτά που ήταν στο χορτάρι, αποφάσισε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Τέλος πάντων. Για όλα αυτά, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό ο ΠΑΟΚ, θα πω εγώ. Δεν περιμέναμε άλλα πράγματα. Ο Άρης τη δουλειά του έκανε. Εύστοχος ήταν. Ό,τι δικαίωμα ναι, είχε. Ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύτηκε. 2-3 έχει. Ναι. Και μπράβο του, οκ. Okay. Στάθηκε εκεί στο δεύτερο ημίχρονο στην πίεση που δέχτηκε. Τον κράτησε και τον τερματοφύλακα ο Έμαν, ο οποίος πραγματικά, δηλαδή μια φορά να γίνει αναγκαστική η αλλαγή τερματοφύλακα για τον αντίπαλο, και αυτός που θα μπει να έχει θέμα. Δεν γίνεται αυτός που μπαίνει πάντα να είναι ήρωας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μια φορά να σου κάτσε, ρε παιδί, να πει ότι αυτός που μπήκε με εξέθεσε. Γιατί πρέπει πάντα να είναι η έκπληξη και το κέρδος. Πάλι ο Έμαν χθες κάνει αποκρούσεις που ούτε ο Κουέστα τις έκανε. Ο Κουέστα σίγουρα δεν μπορεί να τις έκανε. Είναι, και το Έμαν είναι η πρώτη συμμετοχή πρέπει να είναι. Δεν ξέρω η δεύτερη. Έχει παίξει στο μάτς με τον Όφη. Χωρίς εσένα, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω. Τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ άφησε 2 βαθμούς. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι χειρότερα. Ναι. Να χάσει 3 βαθμούς. Να χάσει και το ΑΕΤ το Σερί. Δεν έγινε αυτό. Ευτυχώς υπήρξε ο Μίσιτς σε ένα ακόμα αγώνα. Ξεκάθαρα κορυφαίος του ΠΑΟΚ, ο Κροάτης, και μπράβο του. Ξεκίνησε ως μια επιλογή για να συμπληρώσει το rotation πέρσι. Στην προετοιμασία δεν έβγαλε μάτια, είναι η αλήθεια. Αλλά στην πράξη αποδεικνύει ο Κροάτης ότι και συγκροτημένος είναι και τη δουλειά του μπορεί να την κάνει. Και γκολ να πετύχει και ασίστ να δώσει. Οπότε ο ΠΑΟΚ γλίτωσε τα χειρότερα στο τέλος. Λοιπόν, πάμε στο Σταύρο. Σταύρο, τι γίνεται? Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε? Καλημέρα. Καλά είμαστε. Εσύ? Καλά.
Σε καλή κατάσταση. Αυτό έχει κανένα το ραδιόφωνο σήμερα για αυτόν τον λόγο. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν θα. Ησυχία υπάρχει, να ξέρεις. Ναι. Ησυχία υπάρχει. Ναι. Δεν έτσι, θα υπήρχε τελευταία. Έτσι όπως το λες, μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι φοβήθηκες να έρθεις. Οπότε πρέπει να πεις και το λόγο γιατί να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Φοβήθηκα τον εαυτό μου. Έτσι ακριβώς. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις λανθασμένες. Εντάξει, υπάρχουν όρια, έχουν ξεπεραστεί κατά πολλού. Ας μην το αναλύσουμε ιδιαίτερα. Ναι. Πάμε στα δικά μας. Κακό παιχνίδι για πολλούς λόγους. Κακό παιχνίδι πρώτα απ' όλα γιατί δεν παίχτηκε παιχνίδι. Αλλά από την άλλη, το ξέρεις ότι θα έρθουν να μην παίξουν παιχνίδι. Δεν το κάνουν, 30 χρόνια το κάνουν. Όποιον παίκτη και να έχουν από ποια χώρα και να είναι, αυτό ουσιαστικά κάνουν. Έρχονται για να μην παίξουν. Έρχονται για να σε εκνευρίσουν. Ωραία, να χάσει την ισορροπία σου και να σου κλέψουν το παιχνίδι. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Το ξέρεις. Το έκαναν και χθες. Αναρωτιέται κανείς γιατί ξέρω εγώ ο άλλος δεν χάνει την τούμπα. Γιατί κάνει αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που είναι πετυχημένο λοιπόν, γιατί δεν τα αλλάξει. Ναι, εσύ γιατί δεν το αλλάζεις. Εκεί που διαμαρτύρονται κάθε 6 δευτερόλεπτα, πείτε όλοι μέσα και κάνετε το ροντέο. Να καταλάβει ο Σιδηρόπουλος ότι εντάξει ρε φίλε, φτάνει, βγάλε καμιά κάρτα. Μισό λεπτάκι να χαιρετήσω την πολύ καλή μου φίλη. Αγάπη μου. Φίλε μου, καλά είσαι. Λίγο τα νεύρα μας, αλλά εντάξει, μην ξεπεράσω. Στο 37-38 την ψηλιάστηκε ο Σιδηρόπουλος, αλλά έχει φύγει ένα ημίχρονο. Ήθελε. Και δεν αναφέρομαι εγώ στο κουέστα την περίπτωση που όντως χτύπησε, εντάξει. Αν και θα μπορούσε να βγει πολύ νωρίτερα. Ωραία, έπεσε 8 φορές. Και συνεχίζει διακοπές, συνεχίζει διαμαρτυρίες, συνεχίζει το ένα, συνεχίζει το άλλο. Εντάξει, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Αλλά το κάνουν συνεχώς, θα λέτε να το ξέρουμε. Βέβαια. Βέβαια. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορώ να κρίνω τίποτα και κανένα. Θα κρίνω τον Βαρέλα για ακόμη μια φορά που έχασε το παίχτη του. Mm-hmm. Στο δεύτερο λεπτό, πρώτο ουσιαστικά γιατί περισσότερο είχε ένα λεπτό, δεν έγινε το παιχνίδι για την ασφάλεια mm-hmm. των παιχνών μικρών κατηγοριών. Mm-hmm. Mm-hmm. Αλλά στο πρώτο λεπτό χάνει παίχτη. Κάτι το οποίο εντάξει ρε φίλε φτάνει. Ναι, έχει γίνει. 1,1 εκατομμύριο πήρες. Ναι. Και μου πας στη μία διακοπές στη Ρόδο, όταν πρέπει να κάνεις θεραπεία στη μία και να δημονευτείς την Όλυμπο. Όχι, έτσι είναι, γεγονός είναι. Να δεις σοβαρευτείτε. Γιατί κράζουν τον προπονητή, δείχνει τον προπονητή που άλλο στο πρώτο λεπτό χάνει παίχτη μέχρι την περιοχή. Και δεν είναι η πρώτη φορά, μη μετρήσω πόσους έχασε φέτος. Μη με θυμηθώ τον κόλ με τον Άγιαξ και την κλώτησε πάνω στο κούντελε. Και τον χάνει Σταύρο πανηγυρικά, δηλαδή όχι να προσπαθήσει και να μην προλάβει. Το χάνει, δεν τον καμία συγκέντρωση. Καμία συγκέντρωση. Και φέρεται την κομπίνα ότι είναι για εκεί η μπάλα. Ναι. Από εκεί και πέρα ευτυχώς ο ΠΑΟΚ αντιδρά γρήγορα στο πρώτο κόρνερ της οπαδής ομάδος. Ο οποίος είναι το πρώτο σκόρνερ του ΠΑΟΚ, του δεξιμπάκι, έτσι. Ναι, όντως. Ναι. Θα έρθω λίγο μέσα μέχρι να τελειώσω. Ξαναψήστε μια. Πρέπει να πω στα κέντρα μου και πέρα. Και εκεί ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να παίξει. Αλλά δεν αφήνει ο Άρης να παίξει. Δεν αφήνει όχι ποδοσφαιρικά, δεν τον εκλογίζει ποδοσφαιρικά, τον εκλογίζει ποδοσφαιρικά. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ελέγχει την κατάσταση, είναι αυτός που απειλεί, όχι ιδιαίτερα αλλά απειλεί και έρχεται ο ομάδος που έχει πάρει μια κοροϊδίστικη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς λόγο στο κέντρο και τρώει δεύτερη. Σε πούλημα μπάλας ενώ έχει επιλογή. Εκεί ο Άρης είναι η πρώτη φορά που μπορεί να πάρει το παιχνίδι με την φάση του Ντέγκερ. Το 11 με 10 είναι η μοναδική φάση που δέχεται ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι μετά τον γκολ. Ναι, ναι. Ωραία. Και είναι η φάση είναι 11 με 10. Έρχεται αυτός ο Θεός ο Σάσα καταφέρνει να πάει κόκκινη. Άρα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε εμείς το παιχνίδι. Γιατί ο Άρης έχει κακή ψυχολογία γιατί καταλάβει ότι έχει πετάξει την ευκαιρία στα σκουπίδια. Και τι κάνει ο Φερέιρα. Το αυτονόητο. Παίζει 4-4-1. Αφήνει τα τρίτα στόπερ μαμούσου του.
βάζει το Λιμιό δεξιά στη θέση του Μάτους και ο Πάουκ παίζει 4-4-1. Και εκεί γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Κάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν πάει, διώξουν την μπάλα. Εντάξει, όπως έχετε με τη Σλόβαν στο δεύτερο ημίχρονο. Το ίδιο πράγμα. Ωραία. Και αντί ο Πάουκ να κερδίσει, έχει να βγάλει μία άμυνα. 20 λεπτά έχει να βγάλει μία άμυνα χρειάζεται να βγάλει. Και δεν τη βγάζει. Παραπέει η άμυνα στην άμυνα σε εκείνη τη φάση, παραπέει. Αυτή είναι η λέξη. Δεν είναι ότι παραπέει, ρε Στέγιο. Έχεις να βγάλεις μία άμυνα. Και δεν έχεις τον άλλο. Μία άμυνα έχεις να βγάλεις. Δεν είναι μπάσκετ, είναι ποδόσφαιρο. Έχεις να βγάλεις μία άμυνα και δεν τη βγάζεις. Και τρως γκολ πάλι. Ωραία. Ευτυχώς ο Μίσης σοφάρισε. Ευτυχώς, λέω εγώ. Ναι. Για πολλούς λόγους. Συμφωνούμε. Για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί μετά έκατσε και του Μολόι η σοφάριση και είμαστε μια χαρά. Αλλά εδώ τώρα πρέπει να εξετάσουμε το τι κάνουμε. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα εμένα στο μυαλό μου. Όποιος θέλει τα ακούει, όποιος δεν θέλει δεν τα ακούει. Ωραία. Έχουμε από τη μία τον προπονητή καινούργιος. Οκ. Okay. Αδερφέ. Έκανες λάθος με τις προπονήσεις, το καταλάβαμε. Ωραία. Το άλλαξες, το κατάλαβες κι εσύ. Η ομάδα έχει δίκη περισσότερη ένταση. Ωραία. Κατάλαβες ότι ο εσύ τη δίνει για να ξεκινάει με το που ήρθε ο Αγκούστο πίσω, τον έβαλες. Σωστά τον έβαλες. Γιατί του Κατουρί η επιλογή ήταν επίθετη. Έχεις και κατεμιά σου, χτυπάει ο Πέλκας στο 10. Ναι. Αλλά, δεν είναι τόσο κατεμιά όταν ο παίκτης έχει ενοχλήσεις όλη την εβδομάδα. Εντάξει. Για να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες του προπονητή. Και επιτέλους, αυτό με την τριάδα πίσω. Εσύ έχεις απέναντι σου μια ομάδα που δεν θέλει να παίξει και την ευνοείς. Δεν θέλει να παίξει. Καταλαβαίνω εγώ ότι ο Άρης του Παναθηναϊκού ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ καλό, ήταν πολύ compact, βγήκε πολύ καλά στο χώρο όταν προηγήθηκε κανείς μια στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν είμαστε Παναθηναϊκός. Δεν είμαστε Παναθηναϊκός. Αλλά δεν είναι μόνο προπονητής, παιδιά. Δηλαδή μου λένε τώρα όλοι ότι έκανε λάθος και βάλε δεύτερο φόρο στον Ζαμπά. Οκ, φίλε, να βάλει τον πίστευμα στο 10. Να το δεχτώ. Ωραία, να το δεχτώ. Προφανώς βάζει τον Ζαμπά εκεί, γιατί επειδή είχε τον Μπέλκα εκεί, είχε προετοιμάσει, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι υψηλών εντάσεων στον άξονα. Έτσι το σκέφτηκε, έτσι το έκανε. Το είχε δοκιμάσει και με την εβδομάδα. Δεν ήταν πειραματισμός. Αλλά παιδιά, μία ενέργεια. Μία ενέργεια, δεν πεις, Ισβάρ, πέτυχε ένας συμπαίκτης σου μια φορά. Ρε Άκπομ, βγαίνεις μόνος σου αγόρι μου και χάνεις το πώς του. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρεις να περπατήσεις, όχι να τρέξεις. Χάνει το βηματισμό τα πάντα. Ναι, ρε Δημήτρη, Λιμιέ, πέρασε μια μπάλα. Βγήκες 5 φορές από εκεί, πέρασε την διαφορά. Μη σταματάς και συνέχεια προς τα πίσω. Άλλο, δηλαδή, χάνει ο Βαρέλα. Έχει πάλι. Τα σχαλάκης δεν μπορεί να αποκρούσει τίποτα και αυτό που βγάζει τον Τέγε πάει στο πόδι που είναι κολλημένο κάτω. Τυχερός είναι. Δεν είναι μόνο προπονητής, παιδιά. Είναι όλοι. Και ο κόσμος έχει εκνευρισμό πλέον. Γιατί αν τα αποκρίσεις και τον Άγιαξ μία με τη σφαγή. Με τη Σλόβαν πόνεσε. Ωραία, κέρδισε το πρωτάθλημα μέχρι τώρα, αλλά όλα στον κόλ. Εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει εκνευρισμός. Εδώ λοιπόν τι κάνεις. Φωνάζει τον προπονητή. Αδερφέ του λες. Ωραίο αυτό με την τριάδα πίσω. Τελείωνε. Πάλι. Δηλαδή το σημαντικό κουσούρι είναι εκεί. Στο σχηματισμό. Η ομάδα δεν είναι ότι δεν δημιουργεί. Δημιουργεί, αλλά δημιουργεί πολύ λιγότερο από όσο θα μπορούσε. Δεν είναι ότι δεν σκοράρει. Σκοράρει. Θα μπορούσε περισσότερο. Θα μπορούσε να μην δέχεται από τα αστεία γκολ. Εδώ δεν φταίει ο σχηματισμός. Είναι ατομικά λάθη όλα. Όλα. Δηλαδή ο Ατρόμητος μας έκανε παραπάνω από τρεις φάσεις και φάγαμε δύο γκολ. Η Σλόβαν μας έκανε παραπάνω από τρεις φάσεις και φάγαμε τρία γκολ στην Ελευθερία. Άμα δει όλα τα γκολ ένα-ένα ο κόσμος, και όλοι βασικά, καταλαβαίνεις ότι όλα είναι ατομικά λάθη. Κοίτα, αγάπη, δεν γίνεται να μην κάνεις ατομικό λάθος για να πει ένα γκολ, αλλά... Όχι τόσο κραυγαλαία. Και δεν γίνεται να τρέμει η καρδιά σου κάθε φορά που υπάρχει στημένο για τον αντίπαλο, έτσι. Ή κάποια αντεπίθεση. Επίσης. Ωραία. Δεν... πώς το λένε. Είναι σαφές ότι η ομάδα
πρέπει να ανεβάσει εντάσεις στην προπόνηση. Το κάνει το διαχρονικό διάστημα και άλλο. Και άλλο. Δεν είναι δηλαδή, ο άκουμα έχει χάσει εδώ στην δεσκάλα, το φαίνεται. Φαίνεται. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που φαίνεται. Αυτά είναι ο λίγης για το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, μην αναλύσω γιατί... Μην αναλύσω τώρα τι έκανε ο Άρης με το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα να επικροτείτε ότι αυτός ο Καραγκιόζης που παίρνει 500.000 και λέει ότι είναι 31 ετών πήγε και κατούρισε στο Τσιμεάκι. Να επικροτείτε το άλλο το παιδάκι που βάλε γκολ και πήγε μπροστά στην 4 να βάλει τον κόσμο μέσα στο γήπεδο. Ναι, αφού δεν μπήκε μέσα στην 4 πάλι καλά. Να πανηγυρίζει με τον κόσμο μαζί. Ναι, άμα όμως μπει κάποιος και τον πάρει μέσα μετά, δεν θα φταίνει ο κόσμος μετά. Εντάξει, δεν απαγορεύεται, σου λέει φίλο, ο Αριανός να πανηγυρίζω στην 4 και στην 5 και στην 8 και στην 15. Πανηγυρίζω που θέλω, λέει ο Αριανός. Εντάξει. Και εγώ παίρνω όποιον θέλω μέσα στην 4. Εντάξει. Ναι, αλλά εκεί είναι αυτό που είπε στην αρχή, μωρέ Σταύρο. Δεν περιμένεις κάτι διαφορετικό από αυτούς. Δεν περιμένω, ρε αγάπη, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να επικροτείται αυτό το πράγμα. Και όταν, δηλαδή, και όταν γίνεται κάτι από το δικό μας να είναι μεσανατολικό και να είμαστε εμείς μαου μαου και αυτοί να είναι πολιτισμένοι. Σωστό αυτό, αλλά βλέπεις ότι έτσι είναι. Ναι. Ή ας πούμε έλεγε πριν ο Στάργιος τον Κολτσίδα, έκανε ακριβώς την ίδια κίνηση που κάνουν του Ολυμπιακού όταν έρχονται στην Τούμπα. Εκεί στο... Καλά, πολλές ίδιες κινήσεις κάνανε. Εντάξει, σου λέει το ιδανικό σενάριο, αν υπάρξει και διακοπή και παραλκόμενα μετά, θα είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί και ο Ολυμπιακός, εντάξει, το λέμε από το αντιπότη αγωνιστική στην Ελλάδα για τα πανηγύρια. Με το Στανιό και αυτός. Καμία σχέση. Ναι. Δεν έχω εικόνα στο μεταξύ του Τρίπολη και του Τρίπολη. Δεν ήταν καλός. Όχι, δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός και με την Τρίπολη, όπως δεν ήταν καλός. Με τη Λάρισα. Και με τη Λάρισα. Και με το Βόλο άνοιξε το μάτι του τελευταίο 20 λεπτό. Εντάξει, οκ, 5-0 είναι 5-0. Δεν μπορείς να πεις τίποτα, αλλά. Ναι. Θα ήταν το ιδανικό και τον Ολυμπιακό το μάτι να έχει διακοπεί. Βέβαια. Δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε την τοξικότητα που υπάρχει από την πλευρά του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ο λόγος. Αυτό θέλαν να κάνουν. Και εμείς τα αφήσαμε να γίνει. Και αυτό με την αστυνομία πολύ ευαίσθητη μας έχει βγει τελευταία. Όχι, μην κάθεστε εδώ, μην πάτε εκεί. Όπου θέλετε θα κάτσουμε στο γήπεδό μας. Εδώ είναι ο λάθος του ΠΑΟΚ. Όπου θέλω θα κάτσω, κύριε Αστεράκια. Δεν μου πεις εσύ που θα κάτσω στο γήπεδό μου. Παραγνωριστήκαμε και με αυτούς. Άρχεται ο άλλος δηλαδή, να μου κάνει σουλάσιο και εγώ θα τον κοιτάω. Τι λέτε. Τώρα που λες αυτό, Σταύρο, περιμένοντας να τελειώσει ο Φερέιρα. Είμαι στο μπαλκονάκι εκεί πάνω από την είσοδό μας και γίνεται ένας καυγάς μεταξύ υψηλόβαθμου και χαμηλόβαθμου αστυνομικού. Έχουν παγώσει όλοι οι οπαδοί, όλοι οι security και βλέπουν τον καυγά. Δηλαδή αγανάκτησε και ο χαμηλόβαθμος. Να αρχίσει να τον πινελικώνει, να πηγαίνουν συνάδελφοι, είναι αυτά που λες εδώ, μας βλέπει ο κόσμος. Μιλάμε για πινελίκη τώρα του χαμηλόβαθμου. Ο υψηλόβαθμος να μην ξέρει τι να κάνει. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τέτοια. Και τελειώνει η κουβέντα. Αν θέλετε, διώξτε με. Έχω λεφτά του χαμηλόβαθμου και να αρχίσει να κλωτσάει. Θεός. Ποιος ξέρει, τον είπε ο υψηλόβαθμος που δεν πολύ νιώθουν αυτοί στα γήπεδα. Μιλάμε τώρα για την εμπιστική. Γενικότερα νιώθουν. Αυτοί που πάνε στα γήπεδα δεν νιώθουν. Δεν ξέρω ποια κριτήρια. Δεν ξέρω να φτάσει στα δημοσιογραφικά. Με ρωτήσω αυτό άτομα που πάω. Όπου θέλω πάω. Δεν σε ρωτήσω που θα πάω. Κομμένα αυτά, παραγνωριστήκαμε. Παραγνωριστήκαμε με δάφη. Εκεί μέχρι τη γραμμή είναι, παραπάνω δεν δικαιούνται από πουθενά. Με το Βάρ τι έγινε, Σταύρο, έδωσε καλή εικόνα το ΠΑΟΚ TV ή αδικήσαμε τον Άρη. Πρώτα απ' όλα, για το Σιδηρόπουλο που έγινε τόσο ντόρος. Συμφιλήθηκαν, για τον Βάρ συμφιλήθηκαν. Δεν θα παραδεχτεί κανείς βέβαια ότι συμφιλήθηκαν, θα το πέσουν δικαιώσεις ότι εμείς κάναμε δουλειά και καλά. Αλλά δεν θα παραδέχονται την καλά. Έδωσε πολλά λεπτά καθυστερήσεων, να σε ενημερώσω. Ναι. Έχουμε παράπονα. Είναι πολλά τα λεπτά. Τα 7. 27 λεπτά καθίσουμε. Το απόγευμα θα έχω τον ακριβή χρόνο που προσφέρω. Και εγώ το σκέφτηκα, αλλά δεν έχω χρόνο να το κάνω. Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Το απόγευμα θα το έχω. 27 λεπτά θα καθίσουμε. Ναι. Και ο Άρης έπρεπε να παίζει με 2 παίκτες. Με 2. Ωραία. Έπεσαν 75 φορές κάτω. Τα παθή και τα Γιάννη να πέσει το κάνανε. Απ' άλλο και ο Πάοκ δεν έπαγε δεύτερο γκολ
και ο Σιντές και το έβαλε στο τέλος. Δηλαδή είναι ίδιο παιχνίδι, απλά ο Πάοκ έβγαλε μια άμυνα πέρσι με τα γέννη, ενώ χθες δεν το έβγαλε. Και σε σχέση με τον περσινό Παοκάρης, ο Πάοκ είναι πολύ πιο πιεστικός φέτος από το πέρσι. Στο τέλος έστω. Όταν ο σχηματισμός έγινε 4-4-1, 10-10. Εντάξει, κοίτα με αυτούς δεν μπορείς να μιλάς και δεν καταλαβαίνω την ποδόσφαιρο. Εντάξει. Στο έχω πει εδώ και βέβαια. Ναι, έτσι πέσαμε τρεις φορές. Δεν είναι εδώ τυχαίο. Έτσι πέσαμε. Επειδή δεν καταλαβαίνουν το άθλημα. Δεν φημίζονται εκεί για την οξυδέρκειά τους του να βλέπουν επενδύδια του. Δεν, όχι. Αναλύουν, δεν λίγο. Και δεν μπορείς να κάνεις και διάλογο μαζί τους. Δηλαδή τώρα τι να κάτσουν να πω. Ωραία. Μπράβο στο Φετβαζίδη και το παιχνίδι που έκανε. Μαγκιά του. Μαγκιά του. Και ο Λάρσον ήταν καλός. Ο Λάρσον αλλαγή. Στο διάστημα που μπήκε, εντάξει, βοήθησε. Δηλαδή έχει assist. Κερδισμένο φάουλ έχει. Όλες οι ενέργειες είναι δικές του. Μπράβο στο Φετβαζίδη. Αυτός έπαιξε ποδόσφαιρο. Αυτός έπαιξε το δεύτερο, δηλαδή είναι που τον χρεβάζουν όλοι, ακόμα και αυτοί. Είναι, μπορεί να είναι ένας από τους πέντε παίκτες του πρωτάθλημα σε καλύτερη κατάσταση εδώ πέντε χρονική στιγμή. Και μπράβο στο παιδί, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Να πάμε λίγο στο διάλειμμα και να επανέλθουμε Σταύρο με το PAOK TV και πώς θα δείξει τον Άρη που φώναζαν όλη τη βδομάδα και να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα με την ΑΕΚ. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα θα επανέλθουμε με τον Σταύρο, θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας είναι η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Δεν θα πήγαμε καλά, αγάπη. Περίμενα νίκη ΠΑΟΚ, νίκη Ολυμπιακού. Κακό διήμερο ήταν. Αγγλία πήγα πολύ καλά. Και το διπλό της Λίβερπουλ και το goal και over Leicester Tottenham. Αλλά δεν περίμενα ότι ο ΠΑΟΚ θα αφήσει βαθμούς όπως δεν περίμενα ότι θα αφήσει και ο Ολυμπιακός. Για να είμαι ειλικρινής. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή στη Στίχημαν. Όλα τα παιχνίδια, εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι. Οι καλύτερες αποδόσεις, όλες οι επιλογές live cash out, πολλά παιχνίδια, υπάρχει και το fantasy game, γενικότερα μια ολοκληρωμένη επιλογή μπορείτε να κάνετε παίζοντας στη Στίχημαν γρήγορα και με ασφάλεια. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου στις καλύτερες τιμές που μπορείτε να βρείτε στην αγορά και φυσικά οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα τα φτιάξουν όλα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Μαζί μας είναι και το Regency Casino, όπου Παρασκευή και Σάββατο θα είναι οι επόμενες δύο παραστάσεις και οι τελευταίες βάσει του προγραμματισμού, δεν ξέρω αν θα υπάρξει παράταση, του Γιώργου Θεοφάνους για τα 30 χρόνια πετυχημένης του παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή. Ο πετυχημένος Κύπριος συνθέτης, ποτό, είσοδος με 15 ευρώ με ένα ποτό. Ξαναλέω, Παρασκευή και Σάββατο 27-28 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο 2310-491-234 και εισιτήρια στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο στα καταστήματα public-ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Έχει γίνει ένας χαμός προηγούμενες τρεις παραστάσεις. Φροντίστε εγκαίρως να κλείσετε εισιτήριο για να είστε είτε στην παράσταση της Παρασκευής είτε στην παράσταση του Σαββάτου. Και μαζί μας τα Welcome Stores Αλεξιάδης. Θα τα βρείτε στο Μπελόκηπους Φιλιππούπολεως 57. Η καλύτερη πραγματικά επιλογή που μπορείτε να κάνετε αν ψάχνετε είτε ηλεκτρικές είτε ηλεκτρονικές συσκευές, είτε ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές σε τιμές κόστους, πάρα πολλές και μεγάλες προσφορές, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, λάπτοπ, κινητά, υπολογιστές, τάμπλετ. Πραγματικά ό,τι χρειάζεται θα το βρείτε στα Welcome Stores Αλεξιάδης σε τιμές καναλαίου κόστους και πάρα πολλές και μεγάλες προσφορές. Αμπελόκηποι Φιλιππούπολεως 57. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε στην κουβέντα που κάνουμε με τον Σταύρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο στο σημερινό ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Συνεχίζουμε την κουβέντα με τον Σταύρο. Σταύρο, είχαμε μείνει στις φωνές που τελικά ξεφτυλίστηκαν όλες, κάναν λόγο για το ΠΑΟΚ TV και πώς θα υπάρχει αξιοπιστία και τι εικόνα θα δίνει το ΠΑΟΚ TV με και το VAR. Θα είναι τα πλάνα κλπ. Εντάξει τώρα, την Ιγερνή το ξέρουμε τώρα, μην πάμε παρακάτω. Εδώ υπάρχει δημοσίευμα χθες σε αντικειμενικό δίθεν μέσο, sport.gr. Ναι. Ωραία. Που δείχνει, που λέει ποιο είναι το παράνομο link που μπορείτε να δείτε το παιχνίδι. Ναι, και ξεκάθαρα κιόλας, μέσα στο κείμενο. Ναι, ναι. Κάτω-κάτω και μου τώρα, δηλαδή, το link. Ακούστε να δείτε τώρα. Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε. Πρώτα απ' όλα γιατί η δική μας ομάδα δεν είναι καλά. Και δεύτερον, το τι συμβαίνει γύρω από αυτήν. Εντάξει. Υπάρχει μια προσπάθεια να μας τελειώσουν σε όλα τα επίπεδα.
αυτό που έκανε το Sport Time είναι ενδεικτικό, αντικειμενικό μέσο. Έτσι. Είναι ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει. Δεν μπορεί να είσαι τόσο προκλητικός. Δεν μπάστα, δίνει εικόνα μου. Ό,τι θέλω την κάνω. Εγώ έχω δικαίωμα να την πουλήσω. Και εσύ επιχειρηματία που κονομάσαι από τον ΠΑΟ. Γιατί υπήρχαν πολλές καταγγελίες για καφέ που δεν είχαν. Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Ωραία. Που δεν είχαν επαγγελματικό. Δεν μπάσταρδε. 10 τραπέζια σε ένα παιχνίδι είναι και σου ζητάω 200 ευρώ για μια σεζόν. Για μια σεζόν, όπως το λες, για μια σεζόν. Ναι. Που δεν ξέρω ποια ήταν σταυρό τα χρήματα που πληρώνουν τα καταστήματα στην Νόβα και στην Κοσμοτέ για όλη τη σεζόν. Νομίζω μπορεί να είναι και 200 το μήνα. Απασχολεί. Όχι, θέλω να σου πω. Καλά κάνανε και τα πληρώνα. Ναι, εντάξει. Και εκεί καλά κάνανε και τα πληρώνα. Ρε, καλά κάνανε, αλλά μην... Και ελάχουν το προϊόν. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα, αν το βλέπετε έτσι, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να οχυρωθεί. Πρέπει. Ναι. Δηλαδή, νομικά. Νομικά, με γκασμάκ. Να είχαμε να λέγαμε. Νομικά. Επισκέψεις, κύριε μου, εδώ δείξατε το παιχνίδι. Η εικόνα μου ανήκει. Ο Τσίπο Μαγουλάκιας 4 και ο... Έτσι θέλουνε. Είναι δική μου εικόνα, ό,τι θέλω την κάνω. Θα την πληρώσεις για να τη δεις. Τζάμπα δεν έχει. Υποσημείωση βέβαια. Υπήρχε σοβαρό θέμα στο τηλεφωνικό κέντρο του ΠΑΟ και 10 γραμμές δεν φτάνανε. Εντάξει. Και έπρεπε και πολλοί ίσως να μην μπόρεσαν να αποκτήσουν επαγγελματικό. Okay, ωραία, ναι. Για μία φορά λες ok. Το επόμενο μάτσι Τούμπα είναι 20 του Οκτώβρη. Έχεις ένα μήνα. Εκεί δεν δικαιολογείται κανένα. Έχεις ένα μήνα. Αλλά αυτό που κάνει το Sport Time σε κάνει έξαλλο. Ναι, η λύση είναι... Καλά, εκεί πρέπει να κινηθεί, νομίζω, ο ΠΑΟΚ προφανώς. Κινήσει νομικά, ρε Σταύρο. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι μόνο νομικά, παιδιά, είναι και επικοινωνιακά. Έλα εδώ, εσύ το πες αντικειμενικός ή κάνεις αυτό. Ναι, είσαι εκεί, δεν παίρνεις την Τούμπα. Δεν παίρνεις την Τούμπα. Τελείως. Σωστό. Και να ξέρει ο κόσμος του ΠΑΟΚ ότι αυτοί κάναν αυτό, ωραία. Και ό,τι γράφουν και το ΠΑΟΚ δεν είναι μεροληπτικό. Ναι, γιατί ξέρεις τι, την προηγούμενη εβδομάδα, για εκείνο που λέγαμε για άλλο ραδιόφωνο που ακούστηκε, πολλοί πήγαν να πούνε ότι δεν υπόθηκε έτσι, δεν υπόθηκε καθόλου. Εδώ είναι γραπτό, έτσι. Υπάρχει μια εικόνα που το βλέπουμε όλοι. Μια χαρά υπόθηκε και έτσι. Ωραία. Μια χαρά υπόθηκε έτσι. Γιατί τα μούτρα αυτού που το είπε, το είπε σίγουρα. Ναι. Με τα μούτρα. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται ανάλυση. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ βάλεται. Εγώ θα δεχτώ την κριτική στην ομάδα, αλλά καταλάβω και όλοι τι γίνεται. Η ομάδα δεν είναι καλά και η ευθύνη είναι του ΠΑΟΚ για αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας πόλεμος στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Να μάθουμε να διαχωρίσουμε. Μην ποτίσουμε με σωστή. Είναι δύσκολη χρονιά. Είναι δυνατόν μια χρονιά με αλλαγή προπονητή που δύο χρόνια δεν έχανε, με δύο ηγέτες τραυματίες, με δύο παίκτες σημαντικούς να φεύγουν από τον κορμό, να είναι καλύτερα την περσινή. Που έκανε σαΐτη τον Ντάμπλ. Okay. Δεν γίνεται, παιδιά, τώρα μιλάμε σοβαρά. Και ο προπονητής θέλει τον χρόνο του, μπορεί και να μην τον αξιοποιήσει τον χρόνο του, δεν ξέρουμε. Και οι παίκτες θέλουν τον χρόνο τους και όλοι θέλουν τον χρόνο τους πλέον. Είναι άλλη ομάδα. Παίζει άλλο πράγμα. Είναι άλλες οι απαιτήσεις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι, μην τα βάλουμε από την αρχή το καλοκαίρι τι έχει γίνει. Την αλλαγή κυβέρνηση, το συμβόλαιο της ΕΡΤ, την πρόταση της Νόβα, ο ποιος παίρνει την Νόβα, τη σφαγή του Πόουσον, ωραία, την πλακία μας με τη Σλόβαν, ωραία, τον πόλεμο για το ΠΑΟΚ TV. Και τι να κάνω, παιδιά, με δείχνει πουθενά. Δεν θέλω να πάω στο Όπεν με καρακιούζιδες, να τα δει μαζί μια στην άλλη. Θέλω να μαζέψω χρήμα, τι να κάνω. Είμαι μέσα από σε εκατομμύρια, έχω περάσει το fair play. Να πληρώσω το Σαββίδι για να δείχνει τον ΠΑΟΚ. Νομίζει κανείς έξυπνο. Και σαν project το πάω, τη δείχνει πολύ ανώτερο από οποιαδήποτε άλλο. Γιατί μετράς τις δυνάμεις του. Εγώ μπορεί να πάω του χρόνου τέλος πάντων, αν πιάσω ένα νούμερο, και να πω, παιδιά, τόσο έπιασα, θέλω 2 εκατομμύρια παραπάνω για να ψηφίσω την εικόνα μου. Η μετάδοση της εικόνας, Σταύρο, δεν είχε νομίζω συμβεί ποτέ αυτό. Ήταν καθυστέρηση 2 ή 3 δευτερολέπτων από την Τούμπα στην εικόνα του κάθε συνδρομητή. Δηλαδή... Για καλό ή για κακό. Για καλό.
Η καθυστέρηση είναι πάντα, ξέρεις, και ο ΤΕ και με την Νόβα είναι 10 δευτερόλεπτα, 11. Ναι, ξέρω, δεν είχα μόνο το λεπτά. Μιλάμε τώρα για 2 με 3 δευτερόλεπτα η διαφορά. Νομίζω ότι... το μόνο πράγμα που μπορώ να χρεώσω την εταιρεία παραγωγής είναι ότι δεν έχει τη γραμμή. Ακόμα. Δεν έχει τη γραμμή, φίλε. Ναι. Δεν έχει τη γραμμή. Για να πάμε... ήταν offset επίσης, παρέστε και λίγο. Ήταν. Η γραμμή του ΒΑΛ νομίζω ότι ήταν σωστή. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, για παραγωγή βρες το γραμμή. Δεν με ενδιαφέρει. Νομίζω θα γίνει. Αλλιώς θα αλλάξει εταιρεία παραγωγής ο ΠΑΟ. Πριν πάμε στα της ΑΕΚ, στο τελευταίο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, εγώ θα πω να γίνει και μια επίσκεψη σε κανένα πρακτορείο ΠΑΠ, γιατί και αυτά είναι επαγγελματικά. Δεν ξέρω αν το έχει στο μυαλό του ΠΑΟΚ. Λοιπόν... ναι, καλά, και εκεί... ναι. Λοιπόν... mm. ΑΕΚ ΠΑΟΚ Σταύρο. Κυριακή στις 7.30. Εντάξει, κοίτα, έχουμε πολλές αποσύρες. Ο Μάτος. Λείπει και ο Μάτος και ο Πέλκας. Και ο Πέλκας, ναι. Και ο Πέλκας. Λογικά. Ο Πέλκας, ο οποίος έλειψε χθες τον διαγωνισμό του, να τα λέμε όλα. Εντάξει. Άλλο πλάνο είχε ετοιμάσει ο διαγωνιστής. Άλλο έγινε μια αλλαγή στο 10, βέβαια, γιατί ξεκίνησε η διαφέρεια. Σωστά. Κοίτα, ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ πάει με... με τον αντίπαλο να έχει καλύτερη ψυχολογία, θα πω. Αλλά ξεκάθαρα. Επειδή την είδα και την ΑΕΚ, δεν μπορώ να πω ότι έπαιξε. Λίγο πάλι το δίπλα να πει πως εκδικός θα παίρνει αποτέλεσμα. Πάλι ο Λιμπάκη για την ξεράσπωση. Γενικά η ΑΕΚ είναι κλασική. ΑΕΚ δεν την ένταφή της, ψάχνει και με το μάντα από τέπος ενέργειες. Έχει στο τέλος καθαρίζει ο Λιμπάκη, αυτό κάνει στα θεία παιχνίδια από τα δήματα που κέρδισε στη σειρή. Και όχι με τίποτα συμπολιστικούς αντιπάλους. Αν εξαιρέσουμε την Τρίπολη που το κυστηρίσει το 100 και βάλει τον γκολ, δεν είχε τέλος πάντων τίποτα σοβαρό να αντιμετωπίσει. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι απλά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δουλέψει, για μένα ο Φερέιρα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Θα πω εγώ τον τερματοφύλακα γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει. Mm-hmm. Χωρίς να φέρει ευθύνη ο Πασχαλάκης να δώσει ένα γκολ, νομίζω ότι η άβρα του δεν τον πάει φέτος. Έχει και ταινιά, κάνει και λάθη πολλά. Ο τερματοφύλακας πολλές φορές όταν δεν είναι καλά φαίνεται εκνευρισμό και όλες σε όλη την ομάδα. Άρα νομίζω αν κάτι θα άλλαζα, που και ο Βαρέλα είναι για αλλαγή, έτσι. Αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις. Αυτό θα σου έλεγα, θα άλλαζες σε ένα τέτοιο παιχνίδι να βάλεις τον Νίκασον. Πρώτα θα άλλαζα και τον Νίκασον που τον βάλαμε στο δεύτερο μήχρονο με τον Πανιόνιο, με το που τον βάλαμε χασε το παίκτη και φάγαμε τον κόλλο του Τσιλούλη. Εντάξει, δηλαδή είναι μερικά πράγματα που βλέπεις ότι δεν. Στην αρχή βγάζει την οδοστρέκα, μήπως κυρεμήσουν όλοι. Και ο Ζήφκο της φέρει λίγο ηρεμία στην ομάδα. Που και για λόγους δικαιοσύνης πρέπει να αλλάξει. Γιατί δεν δουλεύω. Το καλοκαίρι περιμένω την ευκαιρία μου, ο άλλος τώρα τα 3-2-2, βάλε με να δείξω. Ωραία. Είναι και θέμα τέτοιο. Και όταν το οδοστρέκα δεν την πληρώνει, νομίζω ο Πασχαλάκης πρώτο λόγο θέσης κύριε. Γιατί μπορείς να αλλάξει πολλά άλλα. Και αν συνεχιστεί αυτή η παροδία στην άμυνα με τα ατομικά λάθη, ψάχνει σιγά σιγά και άλλες αλλαγές. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα πώς θα πας. Πώς θα πας. Εγώ θα πήγαινα με τον Μίσης και τον Αγκούστο όπως τους είδαμε χθες. Ο Ροντρίγκο να καθίσει τα δεξιά. Και θα έβαζα τον Καντουρίου στο 10 αν είναι καλά μέχρι τότε, έχει ο Θεός. Ναι. Λιμνιό Ζαμπά. Και τώρα για άκπο το συζητάμε. Θα έβαζε Ζαμπά. Θα έβαζε Ζαμπά. Ναι, γιατί θα έχει ανοιχτό γήπεδο. Βέβαια το ΆΚΑ δεν του πάει πολύ. Έχει δύο κόκκινες και δύο μάτς. Αλλά εντάξει. Δηλαδή. Ναι. Στο τελικό έφαγε κόκκινη. Όχι. Α, στο τελικό όχι, ναι, ναι. Σε μάτς πρωταθλήματος. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει πιο compact στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να περιμένει λίγο την ΑΕΚ. Δεν χρειάζεται να πάρουμε την παρήθεια. Η ΑΕΚ επειδή έχει σοβαρά προβλήματα στην άμυνα. Να την εξηγήσει στο ανοιχτό γήπεδο. Εγώ αυτό θα έκανα. Το πώς θα γίνει πιο compact το ΠΑΟΚ βέβαια είναι ερωτηματικό. Εντάξει. Είναι ένα ερωτηματικό. Ναι, είναι πολλά τα 14 γκολ σε 8 παιχνίδια. Είναι πολλά. Και αν να βγάλουμε το Άγιαξ έξω.
Δύο από τον Ατρόμητο, δύο από τον Άρη, ένα από τον Πανετολικό, ένα από τον Πανιόνιο, δεν είναι πολλά. Δύο από τον Ατρόμητο. Είναι πολλά τα κόλ. Αλλά επαναλαμβάνω, τα κόλ που τρώμε δεν είναι θέμα σχηματισμού. Δεν δέχεται ο ΠΑΟΚ 15 πάση στο παιχνίδι. Έχετε και 3-2. Σε όλα τα παιχνίδια. Συγκέντρωση είναι ξεκάθαρα. Είναι ατομική κατάσταση παιχνών. Βαρέλα, κοίτα τον παίκτη σου. Μην μου παίζεις. Κοίτα τον που είναι. Ναι. Αυτά είναι ολίγηση για τα ποδοσφαιρικά θέματα. Δηλαδή δεν... Ολυμπιακό Σταύρο με ξένο διαιτητή έχει δύο νίκες, διαβάζω, σε 13 μάτς. Ναι. Που τα δύο μάτς είναι ένα το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που διεκόπη το 0-3 και ένα η νίκη στην Τούμπα στα χαρτιά με τον Γκαρθία. Δηλαδή ουσιαστικά έχει μία νίκη σε 12 παιχνίδια με ξένο διαιτητή. Αυτό δεν αρέσει μάλλον στον Ολυμπιακό, αλλά και τι να κάνει τώρα. Είναι φοβερό πάντως. Είναι φοβερό. Στα χαρτιά στην Τούμπα είχαμε ξένο διαιτητή. Ναι. Ναι. Α, όχι. Όχι εσύ. Α, όχι. Έτσι διαβάζω μπροστά μου τώρα. Προφανώς. Και το διαβάζεις, σαν ανοίξεις. Ορίστε. Ποιος δεν το έγραψε αυτό. Το Sport DNA. Το Sport DNA. Ποιος το έγραψε, ποιος το έγραψε. Ε, τώρα. Κανένας. Ωραία. Ας κλείσουμε να πάρουμε ένα τηλεφωνάκι λίγο. Ε, μωρέ, Σταύρο. Όχι, ψέματα, δικό μου το λάθος, Σταύρο, δικό μου το λάθος. Διορθώνω, διορθώνω εγώ. Πέφτω τα σύννεφα, Σταύρο. Δικό μου το... Ωραία. Πέφτω τα σύννεφα. Διορθώνω, διορθώνω. Δύο νίκες σε 13 ντέρμπι Ολυμπιακός, χωρίς την συμμορία και την ΕΠΟ δική του. Διορθώνω εγώ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Κάνουμε κι εμείς λάθη, Σταύρο, εντάξει. Τόσο έχουμε στο κεφάλι μας από χθες, άσε με. Κοιμηθήκαμε 5 ώρες, Σταύρο, από τα νεύρα μας, άσε. Λοιπόν... Δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω τώρα. Είναι αυτό που λες, πώς θα διορθώσει ο Φερέρα και οι παίκτες, γιατί και οι παίκτες είναι στην εξίσωση. Και αυτός, ναι, είναι σε μια εξαιρετική διαδικασία. Θα πρέπει να μου δείχνει κάθε εβδομάδα το όλο τον μηχανισμό, ότι εξελίσσεται. Δεν το δείχνει μέχρι στιγμής. Στα αυτά τα πρώτα 8 μάτς. Τα 6 μάτς, βγάζουμε, βγάζουμε το Άγιαξ. Εγώ επαναλαμβάνω ότι όσο παίζει με τρεις πίσω, τσάμπα μάγκες τους κάνει όλοι. Έκανε τη Σλόβα, δεν έκανε και τον Άρη. Γιατί όλοι λένε παίζει 4-4-2. Δεν παίζει 4-4-2 παιδί όταν παίζουμε την μπάλα. 3-4-2-1 παίζει. Ναι. Ίσως τώρα που απουσιάζει και ο Μάτος από το ΆΚΑ, να το αφήσει κατά μέρους. Προσωρινά, μόνιμα, δεν ξέρω, αλλά ίσως... Πάει σε μια πιο στάνταρ κατάσταση με Γιαννούλη, Ροντρίγκο, ναι. Κρέσπο. Απλά, και Βαρέλα. Να συνέλθουν λίγο και οι κομβικοί παίκτες. Ο Βαρέλα, ο οποίος είσαι, δεν είσαι. Έχω δύο λεπτά να βάλω το τρίτο γκολ και πράγματι και μαλώνεις. Ναι, αυτό δεν το αναφέραμε, έχεις δίκιο. Δηλαδή κάτσε. Έχεις να βγάλεις μια σέντα σε σωστό ύψος από τον Αύγουστο. Ναι. Δηλαδή κάπου, όπα, είπαμε. Σας αγαπάμε, οκ, okay, αλλά συμπαθείτε μας. Έτσι είναι. Αυτά. Τουλάχιστον κάνει τα απαραίτητα, ας πούμε. Δεν περιμένω το τέλειο, αλλά κάνει τα απαραίτητα σιγά-σιγά. Ναι, σιγά-σιγά κάνει τα απαραίτητα, ακριβώς θα κάνει. Σε αντίθεση με τον Ζαμπά που δεν κάνει ούτε τα απαραίτητα, Σταύρο. Γι' αυτό σε ρώτησα πριν ανέβαζε Ζαμπά. Ο Ζαμπά έχει τον αφεντικό χθες ότι παίζει και εκτός θέσης. Οκ. Έχει ένα αφεντικό. Ίσως θα εγώ πρέπει να μπουν... ένα παίκτη που είχε 10 γκολ, 10 assist. Ίσως σιγά σιγά ή γρήγορα γρήγορα θα πρέπει λίγο να δοθεί και μια ευκαιρία, ναι. Στο Στόχ, στο Λάμπρου και στο Λάμπρου γιατί... Ο Στόχ τώρα αρχίζει και προπονεί το Στόχ. Ναι. Σιγά σιγά θα μπει και αυτός. Αν και νομίζω με αυτό το business μας, αν πάμε σε 4-2-3-1, ωραία, μόνο αυτά βάζω το Στόχ, σε ένα ελεύθερο ρόλο πίσω το φόρτο. Όπως έπαιξε πέρσι με τη Σλάβια. Ναι. Λες ότι 5 πράγματα θα μου τα δώσει. Ναι. Ή ας το δοκιμάσω τέλος πάντων. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με όλα τα υπόλοιπα. Παρέα μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο.
Υπάρχουν πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Μαζί μας το Ρίζες Καζίνο, Παρασκευή και Σάββατο οι επόμενες δύο παραστάσεις του Γιώργου Θεοφάνους στο Θέατρο Βεργίνα για τα 30 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας του συνθέτη στην ελληνική μουσική σκηνή. Εισιτήρια από 15 ευρώ με ένα ποτό, πληροφορίες 2310-491-234, εισιτήρια από τα ταμεία του Regency όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234-567. Υπενθυμίζω ότι δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική είσοδος στο Regency Casino. Εάν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση του Γιώργου Θεοφάνους να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει απλά να έχετε κλείσει το 21ο έτος ηλικίας σας και φυσικά εδώ και χρόνια δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου στο Regency Casino. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας, όπου υπάρχουν όλα τα παιχνίδια πραγματικά που μπορείτε να επιλέξετε. Τώρα αύριο και μεθαύριο έχει δράση κανονικά και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία, οπότε μπορείτε και μέσα στην εβδομάδα να δοκιμάσετε την τύχη σας. Φυσικά υπάρχουν αγώνες μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα, ό,τι θέλετε υπάρχει στο στοίχημα. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις. Και μαζί μας τα Welcome Stores Αλεξιάδης, που βρίσκονται στους Αμπελόκηπους Φιλιππούπολεως 57. Η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε αν ψάχνετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, θα τις βρείτε σε τιμές πραγματικά κόστους. Μία βόλτα στα Welcome Stores Αλεξιάδης θα σας πείσουν Αμπελόκηπους Φιλιππούπολεως 57. Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι, αλλά και κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, εκτυπωτές, τηλεοράσεις, DVD player, γενικότερα ό,τι χωράει το μυαλό σας και ό,τι είναι και η ανάγκη σας, σε τιμές κόστους και με πάρα πάρα πολλές μεγάλες προσφορές στα Welcome Stores Αλεξιάδης, Φιλιππούπολεως 57, στους Αμπελόκηπους. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Δεν θυμάμαι σε ποιον έλεγα ότι αν ο Τεριζής πάρει αποτέλεσμα στην Τούμπα θα υπήρχαν σκέψεις. Ναι, και το έλεγα στον αέρα, δεν θυμάμαι. Και μου λέει ο συνομιλητής μου, φίλος του Άρη ή δημοσιογράφος του Άρη, δεν υπάρχει λέει περίπτωση. Δεν θέλει και ο Τεριζής. Και διαβάζει από το πρωί σκέψεις μονιμοποίησης. Καλά, νομίζω για λίγο. Καλά κάνουν στον Άρη. Εντάξει, οκ. Okay. Αφού δεν μια χαρά πήγε. Μοναστέριο, τι να κάνουν και αυτοί. Ο Ιέρο και ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο και ο Γκούτι, αυτά δεν. Έχουν ακούσει. Αφήστε τα παιδιά, ναι. Πάμε σε Απόστολο Τερζή. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Ό,τι έχει στα χέρια του, βγάζει το καλύτερο αποτέλεσμα και μια χαρά. Υπάρχει μια είδηση που δεν ξέρω πόσο αφορά, γιατί είναι ένα θέμα που παρότι είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρό, περνάει στα ψηλά κάθε φορά. Η πλειοκτήτρια του Νούρουαν, αυτού του θρυλικού πλοίου, Κωνσταντίνα Αλεξανδρή. Η οποία αρχικά ήταν κατηγορούμενη αλλά απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία, κατέθεσε λοιπόν τώρα ως μάρτυρας στο δικαστήριο και κατονόμασε τον Εμίλιο Κοτσόνη ως εκ των αρχηγών έτσι της όλης υπόθεσης. Βέβαια όταν διαβάζεις ότι ο Εμίλιος Κοτσόνης καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση με αναστολή, λες ρε φίλε, γιατί ασχολούμαι και γιατί. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, και δεν έφερε 2 τόνους μπανάνες. Ναι. Αντί να είναι από το Εκουαδόρ, ήταν από την Τανζανία οι μπανάνες. Ναι. Μιλάμε τώρα για 2 τόνους ναρκωτικών. Οκ, okay, δεκαετή φυλάξη με αναστολή. Ναι. Ελλάς ολέ. Και είπε λοιπόν η Κωνσταντίνα Αλεξανδρή μεταξύ άλλων ότι από την πρώτη μέρα της επαφής τους, ο Εμίλιος Κοτσόνης, πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να φαίνεται στα χαρτιά του πλοίου. Θα δούμε αυτή η υπόθεση πώς θα εξελιχθεί. Δεν νομίζω να συμβεί κάτι το φοβερό. Μπορεί να έχουμε κάποιο άλλο την καταδίκη 50 χρόνια με αναστολή. Είναι φοβερά πράγματα. Κακώς περνάνε στα ψηλά στην Ελλάδα, αλλά έτσι είναι το σύστημα. Όχι μόνο περνάνε στα ψηλά, ρε. Δεν μας κάνουν και εντύπωση πλέον. Ναι. Το θεωρείς και normal, λες, οκ, okay, εντάξει. Έχει ξανασυμβεί, θα ξανασυμβεί. Δεκαετή φυλάκιση με αναστολή. Ναι. Για 2 τόνους ηρωίνης. Και okay. Συνεχίζεται. Okay. Και μια χαρά περνάμε και να πιάσουμε κανέναν καστανά που δεν έχει άδεια στην Αριστοτέλους. Καμιά γιαγιά που πουλάει χόρτα, όχι χόρτα τα μυστήρια, χόρτα κανονικά, ραδίκια, ζωχούς, 90 χρονών να τη βάλουμε στο κρατητήριο. Αυτό ήταν μια μικρή παρένθεση. Θα περιμένουμε μέσα στην πορεία της ημέρας να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Δημήτρη Πέλκα. Λέγαμε και νωρίτερα με τον Σταύρο ότι Τούμπα ξανά θα δούμε για παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε ένα μήνα.
πολύ μεγάλο διάστημα. Πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, γιατί και το μάτς με τον Αστέρα είναι εκτός. Κυριακή στο ΆΚΑ. 6 Οκτωβρίου με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Υπάρχει διακοπή λόγω των εθνικών. Και είτε 19 είτε 20 Οκτωβρίου, κυριολεκτικά σε ένα μήνα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Λαμία. Άρα ένα μήνα η Τούμπα θα είναι κλειστή για αγώνες, ενδεχομένως να γίνουν κάποιες προπονήσεις. Είναι μεγάλο το διάστημα. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ και με τον Αστέρα, πρωτίστως με την ΑΕΚ γιατί προηγείται το μάτς, να αρχίσει επιτέλους να δείχνει σημάδια σε κομβικούς τομείς του παιχνιδιού του. Για μένα το πιο σημαντικό είναι η άμυνα. Όταν δέχεσαι σε κάθε μάτς ένα ή δύο γκολ, δεν θα βάλεις σε κάποιο μάτς τρία ή δύο, αν δεχτείς ένα. Και δεν μπορείς πάντα να βγάλεις αντίδραση και να ψάχνεις ανατροπή. Δηλαδή και στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και στο χθεσινό, ακόμα και στο μάτς με τον Πανιόνιο, όχι ότι είμαι μάγος ή δεν σας βλέπω, ξέρω εγώ, να βλέπω ποδόσφαιρο και εσείς δεν ξέρετε τίποτα, είπα στον αέρα λίγο πριν τα γκολ των αντιπάλων ότι κάτι δεν πάει καλά και ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει. Στον Πανιόνιο το μάτς έδειχνε ξεκάθαρα ότι θα είναι το μάτς της μίας φάσης για τον αντίπαλο. Φαινότανε, έγινε η φάση, έγινε γκολ. Στο Περιστέρι γίνονται οι δύο πανωτές φάσεις στο 51, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ δέχεται δύο τελικές προσπάθειες. Στην τρίτη δέχεται γκολ. Και χθες ένα δεκάλεπτο πριν τον γκολ του Άρη, λέω ακριβώς ότι ο Άρης ναι, μεν είναι στο μισό γήπεδο, ο ΠΑΟΚ τον έχει σοπεδώσει. Αλλά έχει ο Άρης τους παίκτες στην επίθεση που να φύγουν και γρήγορα και να κάνουν ζημιά στον ΠΑΟΚ. Και δέχεται το ΠΑΟΚ γκολ. Είναι πράγματα μαθηματικά εξακριβωμένα. Και αυτό που λέγαμε, αγάπη, ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν παρουσιάζει βελτίωση σχέση με τον Ατρόμητο, δεν γίνεται να βγάλει αλόβητο στα μάτς με Άρη, ΑΕΚ και Τρίπολη. Και τώρα λοιπόν λέω εγώ ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν βελτιωθεί, κινδυνεύει να χάσει όχι απλά δύο βαθμούς, να χάσει και τρεις. Ναι, βασικά αυτό το πράγμα με την άμυνα, το ότι όποτε πάει μπάλα προς τα πίσω, έχεις ένα σφίξιμο και βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, σε φάσεις που κάνουν μπαμ, όπως η χθεσινή, ας πούμε, στο πρώτο γκολ και στο δεύτερο, δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπεις στο corner εκεί στο ξεκίνημα ότι θα γίνει αυτή η κομπίνα με τον Φετβατζίδη και τον Ματίγια. Το ξέρεις, το βλέπεις. Και όμως είναι μόνοι. Εκεί υπάρχει το ατομικό λάθος. Παντού στο δεύτερο γκολ αποβολέται με το φύλακα, δεν μπορεί να κόψει άμυνα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Κρέσπο είναι ο ένας, ο άλλος είναι ο Λιμιός νομίζω, οι δύο που πήγαν στην μπάλα. Άλλο και αυτό, ναι. Πάνω στο Λάρσον. Και μετά έχει ο Άρης την μπάλα στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Μέσα στην περιοχή γύρω στα 10 με 11 δευτερόλεπτα. Και στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, γι' αυτό είπα πριν νωρίτερα στο Σταύρο, η άμυνα πελαγοδρομή. Δηλαδή μου θύμισε ποδόσφαιρο Αλάνας. Όπου πάει μπάλα να πηγαίνουν οι τέσσερις αμυντικοί. Ναι, δεν έχεις αντίδραση. Πάει όλη η άμυνα μία στα δεξιά, η μπάλα πάει στα αριστερά σε κενό χώρο, πάει όλη η άμυνα στα αριστερά. Είναι δύο παίκτες του Άρη τα δεξιά που ανεβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Κανένα πλάνο, βασικά καμία συγκέντρωση. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανένα πλάνο. Είναι πολύ εύκολο να λέμε εμείς, βλέποντας το παιχνίδι από ψηλά, ότι η μπάλα πήγαινε εκεί και φαινόταν. Αλλά πραγματικά είναι κάτι που φαίνεται. Είναι δύο παίκτες του Άρη μόνοι τους σε εκείνη τη φάση. Και το ξαναλέω, βλέπεις μια άμυνα να πελαγοδρομεί. Να μην ξέρει και να κινείται απλά εκεί που είναι η μπάλα. Δεν είναι έτσι πια τα πράγματα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Φεραίρα, είναι δικιά του δουλειά. Υπάρχει αυτή η ατάκα του Κρέσπο που είπε ότι ίσως πρέπει να αλλάξουμε σχηματισμό. Και έχει ανοίξει μια κουβέντα από χθες και για αυτή την ατάκα. Του Ισπανού. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το πεις όπως και να έχει δημόσια. Δεν ξέρω πώς το είπε ο Κρέσπο εκείνη τη στιγμή, πώς το εννοούσε και ο ίδιος. Κοίταξε, λέει ο ποδοσφαιριστής, εγώ αυτό έμαθα δύο χρόνια. Ναι, okay, αλλά την άλλη, δεν παιδιά. Το σύστημα, φταίει σχηματισμός. Δεν έχει φέρει κάτι, να σου πω κάτι. Δεν έχει φέρει κάτι εξωπραγματικό ο Φεραίρα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν έχει κάνει ένα σύστημα με δύο στην άμυνα, δύο στο κέντρο. Και έξι στην επίθεση. Δηλαδή τώρα το γκολ που δέχεται το ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει με το σύστημα. Και δεν είναι μόνο αυτό το γκολ. Ούτε τέτοιο. Το πρώτο ούτε το δεύτερο. Ναι, και τα προηγούμενα. Είναι όλα τα γκολ. Όλα τα γκολ είναι λάθη. Που οκ, okay, πρέπει να γίνουν λάθη πάντα για να μπει ένα γκολ. Αλλά είναι ατομικά λάθη και λάθη συγκέντρωση που δεν γίνονταν μέχρι τώρα. Δεν γίνεται δηλαδή το Δήμο Κρέσπο Βαρέλα να μην μπορεί να συνεννοηθεί καν τώρα. Ενώ πέτσε ήταν το κορυφαίο στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Δηλαδή έχουν ξεχάσει να παίζουν μεταξύ τους. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Ναι, okay. Και πέρυσι, πρόπερσι. Δεν θυμούνται πώς να παίζουν μεταξύ τους. Δεν γίνεται αυτό. Ό,τι σχηματισμός και να αλλάξει, δεν γίνεται να έχεις ξεχάσει αυτό που κάνεις. Το είπε και ο Σταύρος νωρίτερα. Μάλλον είναι λάθος αυτό το σύστημα. Και δεν υπάρχει λόγος στην Ελλάδα. Ναι, άλλο αυτό όμως. Okay. Αλλά
δεν γίνεται όλο αυτό να σκεπάσει και τα ατομικά μας λάθη. Ότι πρέπει να αλλάξουμε σχηματισμό. Όχι, δεν πρέπει να αλλάξουμε σχηματισμό. Πρέπει να είστε πιο συγκεντρωμένοι. Ναι, πληρώνεις τα ατομικά σου λάθη μέχρι στιγμής. Δεν έχεις φάει κάποιο γκολ που να πεις ότι έκανε ο αντίπαλος μια ωραία προσπάθεια. Δηλαδή είναι κάποια γκολ που λες ότι κέρδισε, δεν μπορούσα να το γλιτώσω. Αλλά δεν έχεις φάει μέχρι στιγμής τέτοιο γκολ. Θυμάσαι κάποιο γκολ που να πεις ότι όχι. Προέρχεται από μια οργανωμένη. Να πεις, παιδί μου, ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ακόμα και το σουτ του παίκτη τη Σλόβαν. Μια ώρα πήγαινε. Φέρει ευθύνη ο Πασχαλάκης. Μια ώρα πήγαινε. Υπάρχει κάποιο γκολ που έχει δεχθεί ο ΠΑΟΚ φέτος που να πεις ότι είναι μια οργανωμένη προσπάθεια, κάτι του αντιπάλου? Όχι. Παντού υπάρχει ένα κακό μαρκάρισμα, ένα ξεχασμένο παίκτη, λάθος του Πασχαλάκη, λάθος του Βαρέλα, λάθος του Κρέσπο, λάθος γύρισμα, κόντρα. Πάντα έτσι είναι. Άρα λοιπόν, στις μέρες που μεσολαβούν, γιατί όπως λέγαμε ότι ο Άρης είναι καλύτερος του Πανετολικού και του Πανιωνίου, η ΑΕΚ είναι καλύτερη του Άρη. Άρα λοιπόν, σε αυτές τις 6 μέρες, βάζουμε μέσα και το Σάββατο, θα πρέπει ο Φερέιρα και μαζί με τους παίκτες, γιατί δεν είναι μόνος του, να βρουν μια άκρη στην άμυνα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ να αρχίσει σιγά σιγά να βγάζει σιγουριά. Και σε σετ παιχνίδι και σε αντεπιθέσεις και φυσικά σε στημένες μπάλες. Ξεκινάμε από εκεί. Να μην χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να βάλει 2 και 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι για να πάρει την νίκη. Θα υπάρξουν παιχνίδια που θα δεχτεί η ομάδα και 2 γκολ. Αλλά δεν γίνεται σε κάθε μάτς να δέχεται 1 ή 2 γκολ. Δηλαδή λέγαμε και πριν το μάτς στο Λίμπερο ότι είναι ζητούμενο πάω να κρατήσει το 0 στην άμυνα και δέχεται γκολ στο πρώτο λεπτό. Τι να κρατήσει, ποιο 0, δεν εντάξει. Στο μυαλό σου πριν από κάθε παιχνίδι θα δεχτεί γκολ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής έτσι είμαστε. Όλοι στο μυαλό μας έχουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα δεχτεί γκολ. Ναι, άρα επειδή στα δικά μου μάτια και στο δικό μου μυαλό είναι πιο εύκολο να βελτιώσει την άμυνα παρά να βελτιώσει την επίθεση και να χρειάζεται να βάζει 5 γκολ σε κάθε μάτς. Δηλαδή να επισαφήνει την άμυνα να δέχεται 1 ή 2 γκολ και θα βάζω 5. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ας βελτιώσει ο ΠΑΟΚ την άμυνά του, γιατί στο ΆΚΑ εγώ δεν θα πω ότι η ΆΚΑ είναι φαβόρη. Δεν με τρομάζει η ΆΚΑ, δεν με εντυπωσιάζει, δεν. Αλλά το momentum δείχνει να είναι με την ΆΕΚ. Το ΆΚΑ θα έχει 50.000 κόσμο, άρα θα υπάρχει ενθουσιασμός και στο χορτάρι από τους παίκτες της ΆΕΚ. Είναι πολύ σημαντική η απώλεια του Μάτος, όπως και να το κάνουμε. Δίνει λύση και στην επίθεση και η νομάτος με την εμπειρία που έχει και το ειδικό βάρος. Ο Πέλκας δύσκολα θα προλάβει, δεν νομίζω να υπολογίζεται. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πέρα από τις γνωστές απουσίες έχει άλλες 2 βασικών παιχτών του. Το κλίμα δεν είναι καλό γύρω από την ομάδα και πολλές φορές επηρεάζει και το κλίμα την ομάδα. Δεν υπάρχει και τόσο πολύ θετική ενέργεια. Εγώ θα ξαναπώ όμως ότι θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί και στο ΆΚΑ. Ανεξάρτητα αν θα έχει κόσμο, ανεξάρτητα αν η ΆΕΚ μετράει 3 νίκες συνεχόμενες, ανεξάρτητα αν ο Κωστένογλου έχει συμμαζέψει πάρα πολύ την άμυνα της ΆΕΚ. Αλλά δεν νομίζω η ΆΕΚ να έχει δοκιμαστεί σε κάποιο παιχνίδι από τα 4. Καλά, δεν έχει δοκιμαστεί, αλλά. Τον Πανετολικό κέρδισε. Οκ. Okay. Τη Λαμία στο ΆΚΑ. Που στο 12 υπάρχει η σφαλιάρα του Βράνιες που δεν τιμωρείται ποτέ με κόκκινη κάρτα. Εντάξει. Και κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης 3-2. Δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια της ΑΕΚ. Παρότι ξεκίνησε πολύ άσχημα με την ήττα την Ξάνθη, έχει 3-3, είναι στους 9 βαθμούς. Έχουν κίνητρο επέκτηση της ΑΕΚ να κερδίσουν επιτέλους τον ΠΑΟΚ. Έχουν το κάνουν 2 χρόνια νομίζω. Και σε πρωτάθλημα, καλά σε κύπελο έχουν βιώσει την ύλα του Δράμαλη στους τελικούς, οπότε έχει κίνητρο και ο παίκτης της ΑΕΚ, αλλά όπως και να το κάνουμε δεν έχει την ποιότητα του ΠΑΟΚ η ΑΕΚ, από όπου και να το δούμε. Υπάρχει ο Λιβάγια, okay, και άλλοι 2-3 παίκτες, οι υπόλοιποι είναι μέτρη για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν ας φροντίσει ο ΠΑΟΚ να βελτιωθεί επιτέλους, να μην μείνει μόνο στα λόγια και να πάει στο ΆΚΑ να πάρει την νίκη, να μην αφήσει την γκέλα του Ολυμπιακού ανεκμετάλλευτη. Και να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ να είναι στην κορυφή, ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός με τη Λαμία που λογικά θα την κερδίσει στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη. Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα. Γεια, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και καλό φθινόπωρο. Και καλή βραδιά. Και καλό χειμώνα και καλή βραδιά. Α, το χειμώνα αργεί ακόμα, εντάξει. Εβδομάδα αγώνα, Νίκο, επίσημο αγώνα πλέον. Ναι. Είναι όντως κάτι τέτοιο. Πριν
αντιλήφθηκα ότι ενώ περιμένουμε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Τι έγινε? Για να το λες έτσι, Νίκο, κάτι θα ακολουθήσει. Τι? Όχι, όχι. Ενώ περιμένουμε το. Την πρώτη αγωνιστική του, έτσι. Έφτασε η ώρα να ξεκινήσει το ποτάσιο. Ναι, έφτασε. Ναι. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η συμφωνία η κεντρική του πρωταθλήματος. Που, οκ, okay, υπάρχει συμφωνία και μάλιστα είναι για 3 συνολικά χρόνια με την ΕΚΟ, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε, από τις 14 ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα την Basket League, μόλις οι 2 έχουν ανακοινωθεί ότι έχουν πάρει άδεια. Καταπληκτικό. Και μέσα στις 2 είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό και δεν είναι καταπληκτικό. Αυτό και αν είναι όντως. Δηλαδή, ενώ είναι όντως εβδομάδα τέλος πάντων που ξεκινάει το πρωτάθλημα, το Σάββατο, σήμερα Δευτέρα, δηλαδή 5 μέρες πριν το τζάμπολ του νέου πρωταθλήματος, είναι πολλά πράγματα που. Άκου να σου πω για να μην αγχώνεσαι. Για να μην αγχώνεσαι. Εάν δεν προλάβουμε να δούμε τους φακέλους κανονικά, θα δώσουμε προσωρινές άδειες σε όλες τις ομάδες. Θα παιχτεί η πρώτη αγωνιστική και θα δούμε την επόμενη τι θα κάνουμε. Εντάξει, δεν νομίζω. Όλοι οι περισσότεροι τέλος πάντων έχουν. Το τυπικό είναι έτσι, και αυτό που αναφέρω, το κομμάτι των αδειών, για τους περισσότερους από ό,τι καταλαβαίνω. Και το κομμάτι της χορηγίας, το οποίο προφανώς και θα ανακοινωθεί μέσα σε αυτές τις μέρες. Δεν υπάρχει συμφωνία. Ναι. Και έγινε γνωστό την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά το λέω γιατί, αν το δεις καθαρά τυπικά, είναι διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Αλλά εντάξει, προφανώς και αρκετά από αυτά είναι τυπικά. Εντάξει. Φοβερή φωτογραφία στο ΠΑΟΚ 24 στο θέμα με την ήττα του ΠΑΟΚ από την Ρίλσκι με τα μπαλόνια πάνω από την μπάλα. Δηλαδή, νόμιζα αρχικά ότι ο Νόλς έχει στα χέρια του μια από τις μπάλες της προπόνησης μεγάλες. Ήταν τουρνουά και γενικότερα το είχαν σαν μια γιορτή τέλος πάντων. Συμπλήρωναν 55 χρόνια από κάτι δικό τους και γι' αυτό ουσιαστικά κάλεσε και τον ΠΑΟΚ εκεί. Και γι' αυτό έτσι ήταν λίγο πιο εορταστικό το κλίμα σε αυτή την. Ξαναλέω, νόμιζα ότι έχει ο Νόλς στα χέρια αυτή τη μεγάλη πορτοκαλί τη βαριέ προπόνηση και με αυτή σουτάρει. Αν δεις τη φωτογραφία, είναι τον μπαλόνι ακριβώς πάνω, χρώματος πορτοκαλί μάλιστα, τον μπαλόνι. Εντάξει, ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας. Λοιπόν, ήταν για τον ΠΑΟΚ. Μικρή σημασία έχει. Απλά ήταν η πρώτη. Τώρα ήταν νίκη, να σου πω την αλήθεια. Okay, εγώ το μόνο που κρατάω πολλές φορές τα φιλικά είναι η διάθεση για τη νίκη που έδειξε ο ΠΑΟΚ στο προηγούμενο. Την έδειξε και χθες, άσχετα αν έχασε με ένα πόντο από την Ρίλσκι. Απλά χθες, επειδή είχαμε και εικόνα σε σχέση με τον πρώτο φιλικό με την Οχρίδα, είδαμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος για 12-13 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός. Με σωστές αποστάσεις στην επίθεση, καλές αποφάσεις, ευστοχία, καλή χώρη. Αυτό το έκανε για ένα δεκάλεπτο και έβαλε και 34 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Και από ένα σημείο και μετά είδαμε ξανά αυτό το οποίο έχει φανεί και στα προηγούμενα φιλικά. Και για μένα είναι ίσως το νούμερο ένα θέμα προβληματισμού στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Που έχει να κάνει με την όχι συγκέντρωση, με την προσαρμογή στην άμυνα. Δηλαδή είναι αρκετές οι φορές, γιατί πλέον ο ΠΑΟΚ έχει παίξει 6 φιλικά, εικόνα είχαμε στα 3 από αυτά. Είναι ένα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται και σίγουρα φέρνει ένα προβληματισμό, είναι γενικότερα οι περιστροφές στην άμυνα, το περιφερειακό κομμάτι εκεί που υπάρχει θέμα. Δηλαδή χθες πάλι η Ρίλσκι είχε, νομίζω τελείωσε με 46% στα τρίποντα, είχε 14 στα 30. Είναι ένα θέμα που χρήζει βελτίωση, αλλά όπως λέγαμε και πριν λίγες μέρες, όπως λέγαμε και πριν λίγο καιρό, μια ομάδα που έγινε τόσο νωρίς πρέπει να κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, και ο ΠΑΟΚ τώρα μέσα από τα φιλικά βλέπει τα θέματα του, έτσι. Θα ήταν καλύτερα να τα βλέπει τα θέματα του πριν κάποιες μέρες. Θα βλέπει τώρα μια εβδομάδα πριν την έναρξη του ουσιαστικά λίγες μέρες μάλλον την έναρξη του πρωταθλήματος, και όπως έχουμε ξαναπεί, τα θέματα του όλα αυτά, τα καθαρά αγωνιστικά, θα τα βλέπει και μέσα στην παιχνίδι του πρωταθλήματος, τουλάχιστον στην αρχή και του Champions League. Έτσι. Είναι κάτι που δεν θα μας κάνει εντύπωση να συμβεί. Δεν είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ. Το είπε και ο Φλεβαράκης χθες ότι περιμένουμε αρκετά παιδιά να έρθουν στο 100% και κάπως έτσι είναι. Αλλά σε γενικές γραμμές και σκεπτόμενοι πάντα το πότε δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, το πόσο χρονικό διάστημα έχει για να
προετοιμαστεί εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων, δεν νομίζω να είναι αρνητικό το πρόσημο. Έτσι. Ναι. Okay, δεν αντιμετώπισε στα φιλικά καμιά ομάδα Ευρωλίγκα, ούτε καν κάποια ομάδα του Μπάσκετ Τσάμπιονς Λιγκ δεν αντιμετώπισε. Έπαιξε κάποια φιλικά που δεν ήταν κάποιοι πολύ δυνατοί αντίπαλοι. Αλλά ξαναλέω ότι το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι να εμφανιστεί με όλα τα θέματα τα οποία είχε το προηγούμενο διάστημα και αυτό, όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Αν σκεφτούμε ότι σήμερα έχουμε 23 Σεπτεμβρίου και αυτή η ομάδα ουσιαστικά λειτουργεί εδώ και 20-30 μέρες, το να βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να έχει αυτοματισμούς, να έχει χημεία, να λειτουργεί τέλος πάντων σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή, θα ήταν έκπληξη. Οπότε αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα στα φιλικά και νομίζω είναι αρκετά πιθανό να το δούμε και στα πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον, είναι αυτό. Είναι κάποια σκαμπανεβάσματα, κάποια καλά διαστήματα, κάποια άσχημα, και για μένα το πιο σημαντικό από αυτά που έχουμε δει είναι το κομμάτι εκεί της άμυνας, της προσαρμογής στα δεδομένα που βάζει ο αντίπαλος. Το έκανε καλά αυτό και ο ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο χθες το έκανε. Δηλαδή προσαρμόστηκε, πίεσε και κάτι το οποίο δείχνει, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα, επειδή χθες είχαμε και εικόνα. Το παιχνίδι από ένα σημείο και μετά έγινε ντέρμπι. Εννοώ ότι η διακύμανση του σκορ ήταν δύο ομάδες κοντά, κάποιους πόντους πήγαινε ο ΠΑΟΚ μπροστά, έφτανε η ρύθμιση και όλα αυτά. Είχε πολύ ενεργό πάγκο. Και όταν λέω ενεργό πάγκο δεν εννοώ τον Φλεβαράκι, το Φλεβαράκι αυτή είναι. Εννοώ ότι οι παίκτες που δεν παίζανε ήταν εκεί να φωνάξουν για τους συμπαίκτες, να τους δώσουν συγχαρητήρια σε ένα κλέψιμο, σε μια φάση που βγήκε. Δηλαδή, επειδή είναι μια καινούργια ομάδα, όλα αυτά μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο στην πορεία και πάντα στη λογική ότι αυτή η ομάδα λειτουργεί κανονικά, έτσι. Γιατί αυτό είναι κάτι που δεν είναι εξασφαλισμένο. Ναι. Έτσι, πάντα το διαχωρίζω. Αν ήμουν γνωστός συνάδελφος που δεν έχει μόνο συμπάθειες, έχει πολλές αντιπάθειες, θα σου έλεγα ότι ο Μπέστ ήταν ο Μπέστ του ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Σου κάνω την ερώτηση. Αυτά τα λογοπαίγνια τα ωραία τα. Κοίταξε. Ο Μπέστ είναι αυτό που λέγαμε και όταν αποκτήθηκε. Είναι ένας παίχτης που το καλοκαίρι ήταν πολύ ενεργός με την Εθνική Ομάδα του Καναδά, κόπηκε λίγο πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο από την 12η. Και είναι ένας παίχτης που προέρχεται από το Γερμανικό Πρωτάθλημα. Το Γερμανικό Πρωτάθλημα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, νομίζω είναι 1-2 επίπεδα πάνω το ελληνικό, να μην πω παραπάνω. Ναι. Και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος παίχτης είσαι και έτοιμος σωματικά και έχει μια πολύ καλή νοοτροπία, έτσι. Δεν είναι μόνο το κομμάτι, το ξέρεις, το αθλητικό και της ποιότητας που διαθέτει, είναι μια πολύ καλή νοοτροπία. Ήρθε λοιπόν σε μια ομάδα που ψάχνεται, έτσι, που έχει πολλά καινούργια πρόσωπα, οπότε όχι απλά ξεχωρίζει, νομίζω ότι φαίνεται και λίγο παραπάνω το μεγαλύτερο του επίπεδο. Το θέμα είναι και όλοι οι υπόλοιποι, ειδικά οι καινούργοι, να πλησιάσουν προς τα εκεί. Αλλά γενικά ο Μπέστ, εγώ να σου πω την αλήθεια, βλέποντας και τα νούμερά του και μαθαίνοντας κάποια πράγματα για αυτόν, τον έχω στο μυαλό μου σαν ένα πολύ καλό και χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν αποκλείεται, ειδικά στην αρχή, καλά στην αρχή το θεωρώ και σχετικά δεδομένο, αλλά και γενικά μέσα στη σεζόν, να είναι ένας παίκτης που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να απειλήσει πολύ καλά από μακριά, όχι δημιουργώντας αυτός, αλλά αυτό είναι κάτι που φτιάχνεται, το να το δημιουργούν οι συμπαίκτες του, δηλαδή το ελεύθερο σούτ του. Είναι πολύ δυναμικός κοντά στο καλάθι, δηλαδή όταν παίρνει την απόφαση να πάει στο καλάθι, έχει πολύ καλά τελειώματα σε αυτό και πολύ δυναμικά. Και είναι ένα πολύ ευέλικτο κορμί και στις δύο έτσι, πλευρές του παρκέ που μπορεί να βοηθήσει. Τώρα στο ξεκίνημα, με το δεδομένο που είπαμε πριν, φαίνεται λίγο παραπάνω νομίζω η μεγαλύτερη ποιότητα και η ετοιμότητά του. Νίκο, επειδή ξεκινάει το πρωτάθλημα, θα μπούμε σιγά σιγά και στην Ευρώπη. Οκτώβριο, αρχή Οκτωβρίου. Ναι, είναι λίγο πιο μετά, είναι στα μέσα Οκτωβρίου. Έχω την εξής απορία. Με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει τη σεζόν? Όχι. Γιατί ο Καραμανόλης δεν βλέπω να παίρνει χρόνο, ο Καράς το ίδιο, άρα μιλάμε για τους 6 ξένους και τους 4 Έλληνες οι οποίοι δεν διανύουν και την νιώτη τους, την πασκετική, είναι προχωρημένης ηλικίας. Βγαίνει χρονιά με 2 μάτς τη εβδομάδα. Η κανένα φορά και 3, δεν ξέρω αν συμπέσει, ξέρω εγώ, Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο. Είναι ένα ζητούμενο. Δηλαδή και εγώ λίγο πριν, έτσι βλέποντας το πρόγραμμα, λίγο μετά
το ξεκίνημα της σεζόν όταν ξεκινάει και η Ευρώπη, νομίζω ότι αν περάσει η Ventspils, γιατί παίζει προκριματικά, δεύτερη αγωνιστική των ομίλων δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει μια εβδομάδα που θα έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό, να πάει να παίξει με τη Ventspils εκτός έδρας και μετά να γυρίσει να παίξει τη Ρόδο με τον Κολοσσό. Ναι, στο ρωτώ γιατί οι νεαροί φαίνεται ότι δεν έχουν. Στο ξεκίνημα τουλάχιστον, γιατί προφανώς θέλει ο Φλεβαράκης να μοντάρει τους βασικούς. Δηλαδή... Είχαμε συνηθίσει αλλιώς τα δύο προηγούμενα χρόνια. Είναι αρκετές οι ομάδες σε επίπεδο Champions League, τέλος πάντων, ακόμα και EuroCup, που έχουν ένα πολύ περιορισμένο rotation. Δηλαδή, για παράδειγμα. Δεν το ξέρω, και αν το λες, προφανώς έτσι θα είναι. Ναι. Πέρσι, ας πούμε, η Ναντέρ, αν θυμάσαι που είχε παίξει ο ΠΑΟΚ, είχε 10 παίκτες. Και όταν λέω 10, δεν είχε και δύο μικρούς, είχε 10. Ναι. Βέβαια, είχε 10 παίκτες οι οποίοι ήταν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, έτσι. Και είχε έτσι μια πολύ καλή χημεία. Θεωρητικά, αν με ρωτάς, δεν βγαίνει. Αλλά αυτό το βλέπεις και το κάνεις. Και προφανώς είναι κάτι που και στον ΠΑΟΚ το έχουν σκεφτεί. Προφανώς και θα υπάρχουν παιχνίδια που το rotation θα πρέπει να μοιραστεί διαφορετικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Είναι μια διαδικασία που είναι αρκετά επενδυτική. Γενικά, η σεζόν αγωνιστικά για τον ΠΑΟΚ, μέχρι να βγει η πρώτη φάση του Champions League, θα είναι συνεχώς στα κόκκινα. Και σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε το ότι δεν υπάρχει και μεγάλη εμπειρία στο ρόστερ από αυτή τη διαδικασία. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, ο Μαργαρίτης, ο Τσόχλας, ο Σχίτζας πέρσι. Ο Σαρικόπουλος είναι ένα παιδί που εντάξει, έχει αρκετές εικόνες, έχει παίξει σε διάφορες ομάδες. Από τους ξένους, ο Μπέστη είναι μόνο που έχει ζήσει αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Οπότε είναι ένα ζητούμενο, είναι ερωτηματικό. Ένα ερωτηματικό το πώς θα σου βγει και πάντα σκεπτόμενος ότι όλοι είναι υγιείς, έτσι. Γιατί μέσα στα παιχνίδια, στη διαδικασία των αγώνων, η καταπώνηση και όλα αυτά είναι πράγματα που μπορούν να φέρουν και μικροαπουσίες και όλα αυτά. Θα φέρουν, δηλαδή καμιά ομάδα δεν έχει μηδενικές απουσίες όλη τη σεζόν. Ακριβώς. Μάλιστα. Είναι κάποιες ομάδες που δουλεύουν με μικρό rotation. Ο ΠΑΟΚ δεν το κάνει από επειδή το θέλει, το κάνει από ανάγκη ουσιαστικά. Αλλά αν βρει τρόπο λειτουργίας, δεν νομίζω να έχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Σίγουρα είναι ερωτηματικό. Σίγουρα είναι ερωτηματικό το πώς θα καταφέρει να τα φέρει βόλτα όλα αυτά. Μάλιστα. Ωραία, θα πούμε από αύριο και μεθαύριο σε ρυθμούς, σε Άρη. Να δούμε λίγο τι γίνεται και εκεί. Να πάρουν να δεις και ομάδες. Εκτός από προόπτου πρέπει να έχει ρεπό, γιατί χθες γύρισε αργά το βράδυ, ουσιαστικά και ο ΠΑΟΚ από αύριο θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Ο Άρης νομίζω περιμένει το τυπικό από τη FIBA. Ναι, νομίζω δηλαδή, το έχει λύσει. Ναι, το έχει λύσει το θέμα, έτσι λέει τουλάχιστον, και μένει μόνο το τυπικό από τη FIBA και νομίζω ότι περιμένει και το τελευταίο του παίκτη, τον Γκετσεβίτσιος, που είναι καλός Λιθουανός παίκτης, καλός σκόρερ, καλός γκάρτ, είναι ρε παιδί μου σουτέρ, είναι καλός παίκτης. Νομίζω να περιμένει Τετάρτη να έρθει στη Θεσσαλονίκη, οπότε. Εντάξει, είναι λίγο ερωτηματικό το τι θα δούμε την πρώτη αγωνιστική, ειδικά από τον Άρη. Από τον ΠΑΟΚ πάνω κάτω μια πρώτη εικόνα την έχουμε. Από τον Άρη δεν έχουμε καθόλου εικόνα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Παρέα με την BZ, καθώς έχουμε μπει στην εποχή του Web TV και πρέπει λίγο να βρούμε τη λύση για να φύγουν όλα τα προβλήματα από πάνω μας, να μην κολλάει η εικόνα μας, να μην κολλάει ο ήχος μας, να βλέπουμε εγώ Web TV χωρίς κανένα πρόβλημα. Τη λύση λοιπόν μας τη δίνει το BZ Router, το οποίο είναι εδώ για να μας βοηθήσει να δούμε με την άνεσή μας οτιδήποτε θέλουμε. Είναι μια προηγμένη συσκευή router με πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που σας προσφέρει το αντίστοιχο που έχετε τώρα. 23 12 31 34 34 το τηλέφωνο και το BZ Router έρχεται στην πόρτα σας. Μαζί μας και η Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια μπαρτέντερ, σεμινάρια στο σέρβις, σεμινάρια στα τουριστικά και σεμινάρια στην πληροφορική για όσους θέλουν να γίνουν experts στην πληροφορική και απαραίτητη στην αγορά εργασίας. Σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων και τεχνικού δικτύου και αποκτάτε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Όλα αυτά στα Data Labs 2310-22-29-62, datalabs.edu.gr στο διαδίκτυο ή περάστε μια βόλτα από τα γραφεία της Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Τώρα που αλλάζει ο καιρός, πρέπει να κάνετε μια αλλαγή και στα παπούτσια σας. Οπότε θα πάτε στα ΝΑΚ για να δείτε τι υπάρχει. Τώρα που αλλάζει ο καιρός, πανικός που λέει και ο Μπάμπης Μπατμανίδης. Έτσι, στο Ρίγιο υπάρχουν πολλά καταστήματα και έτσι βρίσκει ο Μαρσοτέλους και η πλατεία Αγίας Σοφίας και Μετέρνιαν Κόσμος. Ελευθέρωση Βενιζέλος, αν ταξιδεύετε, πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα
και θα επιστρέψουμε και με Ραφαήλ. Εδώ μας επιστρέψαμε, τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟΚ 24, το πρώτο της εβδομάδας. Νομίζω ότι τα καλύψαμε το ποδοσφαίρο και του μπάσκετ. Για τον Μπέλκα περιμένουμε νεότερα να υποβληθεί στις εξετάσεις και να δούμε τι ακριβώς έχει και πόσο καιρό θα μείνει εκτός. Για τον Μαουρίσιο είναι σημαντική μέρα, γιατί ο Μαουρίσιο ξεκινάει σιγά σιγά μέσα στην εβδομάδα. Ναι, θα κάνει τα τεστ σήμερα, ναι. Θα κάνει τα τεστ. Οπότε θα σιγά σιγά και αυτός θα μπει. Νομίζω και τον Μαουρίσιο με την επιστροφή μετά διακοπή, δηλαδή σε τρεις εβδομάδες, θα είναι διαθέσιμος κανονικά για τον Αμπέλ Φερέιρα. Αυτό είναι το πλάνο. Αυτό λέγεται και από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Ποιος στόχος αυτός είναι? Κοίταξε, αν όλα πάνε. Ρεαλιστικό στόχος. Αν όλα πάνε κατευχήν και δεν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, ενδεχομένως στο μάτς με τη Λαμία στις 20 του Οκτώβρη, 19-20, να μπει και ως αλλαγή. Να πάρει ένα 20 λεπτό. Εντάξει, είναι διαθέσιμος. Τώρα θα παίξει, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα υπόλοιπα αθλήματα. Έχουμε τον Ραφαήλ. Γεια σου, Ραφαήλ. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα για εσάς. Είχαμε πρεμιέρα για την ομάδα Handball, η οποία δεν τα κατάφερε. Ναι, χαμένη ευκαιρία νομίζω, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, γιατί ο ΠΑΟΚ σε μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης μπορούσε νομίζω να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, το έδειξε, αλλά στο τέλος ξέμεινε απολύσεις. Η ΑΕΚ πήρε μια διαφορά ασφαλείας στην οποία κράτησε μέχρι το τέλος και έφυγε με την νίκη 23-20 από την Νεάπολη στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Ο κόσμος, Ραφαήλ, νομίζω ότι αποκρίθηκε στο κάλεσμα. Έδωσε βροντερό πάνω στο γήπεδο. Ναι, δυναμική παρουσία του κόσμου. Το είπαμε και από πέρσι ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο πήγε ο ΠΑΟΚ στην δυτική πλευρά της πόλης, για να έχει κοντά τον κόσμο του. Ήταν φυσικά και μάτς πρεμιέρας και μάτς με την ΑΕΚ ξεχωριστής σημασίας. Και πάντα το handball νομίζω ότι έχει έναν σταθερό πυρήνα κόσμου. Στήριξαν την ομάδα και η ομάδα τους ανταπέδωσε στο τέλος όλη αυτή την στήριξη. Νομίζω ότι μαζί θα πορευτούν σε όλη την σεζόν εξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Ραφαήλ, αυτή ήταν αποτέλεσμα της ανωτερότητας της ΑΕΚ, του καλύτερου πάγκου της ΑΕΚ. Διάβασα και τον δηλώσει του αρχηγού, άφησε εκμέσει για διαιτησία. Πώς ακριβώς διαμορφώθηκε αυτή η ήττα για τον ΠΑΟΚ και η νίκη για την ΑΕΚ? Νομίζω ότι αυτό που έπαιξε ρόλο στο τέλος ήταν λίγο οι περισσότερες λύσεις που είχε η ΑΕΚ από τον πάγκο. Πολύ πιο έμπειροι παίκτες σε σχέση με τους νεαρούς του ΠΑΟΚ που για πρώτη φορά στην ουσία παίζαν έτσι σε τόσο υψηλό επίπεδο και στην πρώτη αγωνιστική απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Όπως για παράδειγμα ο Παπαβασίλης, ο οποίος όμως ήταν από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ με 5 γκολ ο νεαρός παίκτης. Νομίζω ότι σε αυτό στάθηκε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κ. Παπαβασίλης. Ο Θοδωρής Πετρίδης εννοείται ότι άφησε χμές για τη διαιτησία και σωστά. Σε κάποια σημεία του παιχνιδιού ήταν υπερβολικές οι αποφάσεις υπέρ της ΑΕΚ, δηλαδή σε σχεδόν πανομοιότυπες φάσεις στις δύο περιοχές είχαν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση οι ομάδες. Και αυτό ακριβώς είπε και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ότι μακάρι να μας σέβονταν οι διαιτητές όπως όταν ήμασταν και εμείς στα καλά μας τα χρόνια σε τόπο επίπεδο, και ότι περιμένει ανάλογη εικόνα της διαιτησίας στα περισσότερα μάτια του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν. Αλλά θα ζήσει με αυτό ο ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και αυτό και να το κοντράρει στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ με 6 ξένους, Ραφαήλε. Ναι, με 6 ξένους, οι οποίοι δεν πήγαν εντελώς καλά. Δεν ήταν καλή εικόνα αλλά... της ΑΕΚ για πρεμιέρα, αλλά εντάξει. Έχεις λύσει από τον πάγκο. Ναι, αυτό ακριβώς. Έχεις λύσει από τον πάγκο. Επίσης ο ΠΑΟΚ με έναν τερματοφύλακα μόνο, με τον Λοΐζο να βγάζει όλο το μάτς. Σε πάρα πολύ καλή μέρα ωστόσο. Αλλά νομίζω ότι αν είχε ακόμα έναν... ξέρουμε τι έγινε με τον Ιωαννίδη φυσικά, που χάνει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Αν είχε ακόμα ένα, θα έδινε και έτσι κάποιες ανάσεις στο Λοΐζο και ίσως βγαίναν και κάποιες περισσότερες άμυνες, κάποιες περισσότερες επεμβάσεις. Κοίταξε, μέχρι το 51 ο ΠΑΟΚ, εκεί που έγινε το 16-18, ήταν μέσα στο παιχνίδι. Αλλά μετά η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα τριών γκολ και ουσιαστικά δεν το έχασε ποτέ. Ναι. Πήγε ναι, στα 4, ο ΠΑΟΚ στα 3, ξανά στα 4, τελικά στα 3. Κάπου εκεί στο 51 νομίζω ήταν το κομβικό σημείο. Ίσως και ο ΠΑΟΚ να μην είναι αυτό που έλεγες από δυνάμεις στο τέλος. Γιατί μέχρι τότε ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικός και έδειχνε ότι μπορεί να πάρει ακόμα και την νίκη. Ναι, και στο πρώτο μήχρονο κράτησε μόλις τα 8 γκολ την ΑΕΚ, πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή για μια ομάδα που θέλει να παίζει έτσι πιο επιθετικά, έχει πάρα πολλές λύσεις και από ξένους και Έλληνες παίκτες. Δεν πήρε λύσεις και από τα πίβο το ΠΑΟΚ, ήταν καλά κλεισμένη
και ο Κεσίδης και ο Κοκόνης από την άμυνα της ΑΕΚ, καλά διαβασμένη η ΑΕΚ. Έβγαλε πάθος ο ΠΑΟΚ πάντως και νομίζω ότι με αυτό θα πορευτεί. Άλλωστε το είπε και ο κ. Παπαβασίλης ότι εμάς στόχος μας είναι να χτίσουμε μια ομάδα η οποία στο μέλλον θα πρωταγωνιστήσει. Έχει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ τους καλύτερους Έλληνες ταλαντούχους παίχτες σε νεαρές ηλικίες. Επομένως, με αυτό το σχετικό πορεύεται ο ΠΑΟΚ και ό,τι καλύτερο φυσικά έρθει μέσα στην σεζόν θα είναι πρόσδεκτο. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση, Ραφαήλ, για την ομάδα. Είναι το Σάββατο στις 6, εκτός έδρασε με τον Διομήδη Άργους. Ο Διομήδης, ο οποίος πέρασε δύσκολα από την έδρα της Πηλέας Πύρωμος, μια σημαντική νίκη. Στα μέτρα του ΠΑΟΚ δεν νομίζω, θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι δηλαδή. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει την πρώτη νίκη και για βαθμολογικής σημασίας αλλά και για ψυχολογικής, για να σβήσει έτσι την ίντα πουνά και να συνεχίσει ελπιδοφόρο το ξεκίνημά του στο πρωτάθλημα. Στο χάρτο γενικό δεν έχουμε τίποτα. Όχι, έτσι, περιμένουμε τα μάτς με τη σερβική ομάδα, την Γιαγκόντινα. Στις 10 Οκτωβρίου θα είναι το πρώτο μάτς στις 12 και την επόμενη μία εβδομάδα αργότερα το δεύτερο πρώτο αγώνες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τέλη Οκτωβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι πρώτα οι παίκτες του ΠΑΟΚ εστιάζουν σε αυτές τις διπλές μάχες με τη σερβική ομάδα. Στο Βόλιο Ανδρών, δεν ξέρω, επέστρεψε ή είναι να επιστρέψει σήμερα αύριο ο Ντίμα ή θα πάρει άδεια, πώς θα γίνει? Επιστρέφει, αλλά θα πάρει και μία εβδομάδα άδεια. Το είχε πει και άλλωστε και ο Γιούρι Φιλίπποφ ότι και ο Ντίμα και ο Στιβ Μάρσαλ όταν επιστρέψει από την Εθνική του Καναδά θα πάρουν μία εβδομάδα άδεια έτσι να καθαρίσουν το μυαλό τους και συνέχεια να μπουν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Βέρεια το Σαββατοκύριακο για να συμμετάσχει σε ένα διεθνές τουρνουά που διοργανώνει ο Φίλιππος Βέρειας με την συμμετοχή της τοπικής ομάδας, του ΠΑΟΚ, της Μάρικα από τη Βουλγαρία και της Ελπίδας Αμπελοκήπων. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Βουλγάρικη Μάρικ το Σάββατο το απόγευμα. Είναι ελεύθερη είσοδος. Την Κυριακή μετά, ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς με την Βουλγάρικη ομάδα, θα παίξει με την Ελπίδα Αμπελοκήπων ή με το Φίλιππο Βέρειας. Άρα νομίζω μια καλή ευκαιρία έτσι και για τον κόσμο εκεί πέρα της Βέρειας να δει τον καινούριο ΠΑΟΚ από κοντά, να στηρίξει την ομάδα έστω και στα φιλικά παιχνίδια. Πάντως ο Ντίμα ήταν καλός νομίζω στο Euro. Ναι, ήταν. Εντάξει, είχε μια σταθερή πορεία. Εμένα η εθνική μου άρεσε όλο αυτό το κλίμα, το καλό που έβγαλε. Πραγματικά νομίζω πέρασαν καλά και οι παίκτες σε Γαλλία και Σλοβενία. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα η Ρωσία ήταν νομίζω για την εθνική ανυπέρβλητο εμπόδιο. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, καλό είναι ότι ο Ντίμα είχε καλή παρουσία. Πρέπει φέτος να είναι, θεωρώ, καλύτερος από πέρσι ή πιο σταθερός αν θέλεις. Ναι. Γιατί ναι, είχε και καλά παιχνίδια ή καλά σετ, άσχημα σετ. Εντάξει, χωρίς να είμαι ειδικός στο βόλεϊ, νομίζω ο Πασαδόρος είναι ο εγκέφαλος εκ των πραγμάτων και πρέπει να έχει σταθερή πορεία. Τώρα για την γυναική ομάδα, τη νίκη με τα Πεύκα, τη φιλική με 4-0 σετ, δεν νομίζω να μπορούμε να πούμε κάτι. Εντάξει, είναι ο ΠΑΟΚ ανώτερος. Σε μούδιασμα ουσιαστικά, ναι. Αυτό ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι ο κύριος Μάσεκ στα επόμενα 3 φιλικά που θα δώσει η ομάδα θα δει ακριβώς την κατάσταση των παικτριών του, ποια στοιχεία θα πρέπει να βελτιώσουν και ποια να κρατήσουν μέχρι την έναρξη της νέας σεζόν. Στις 5 Οκτωβρίου φιλικό με την Λαμία στο κλειστό της Μίκρας και μετά από λίγες μέρες θα ταξιδέψει στη Σαντορίνη ο ΠΑΟΚ για να λάβει μέρος στο τουρνουά Νομίκια που γίνεται κάθε χρόνο από τον ναό Θήρας. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ, η τοπική ομάδα, ο Παναθηναϊκός και το Μαρκόπουλο. Το σημείο το είναι αυτή η φιλική μάχη μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού που θα γίνει σχεδόν μία εβδομάδα πριν την πρώτη αγωνιστική της νέας σεζόν που θα βρει πάλι τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ αντιμέτωπους στην Αθήνα. Νομίζω πάντως, Ραφαήλ, και να κλείσουμε, να φύγουμε λίγο από τις ομάδες σε ανδρικό και γυναικείο επίπεδο και να πούμε ότι όσοι γονείς έτσι μας ακούνε ή προβληματίζονται πού να στείλουν τα παιδιά τους, στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ υπάρχουν γραφές σε όλα τα τμήματα, εντάξει, και ομαδικά, ναι, και ατομικά, πολεμικές τέχνες, κολύμβηση, γενικότερα είναι σε εξέλιξη όλες οι γραφές στα τμήματα, οπότε μια βόλτα νομίζω στη σελίδα του Εραστέχνη μπορεί να δώσει έτσι λύσεις για ένα γονέα που θέλει να στείλει το παιδί του σε ένα ομαδικό άθλημα ή ακόμα και σε ατομικό, δηλαδή στο Στίβο για παράδειγμα. Εννοείται και εξυπηρετούνται και όλες οι περιοχές, είτε δυτικά είτε ανατολικά, είτε κέντρο και στο ποδόσφαιρο γυναικών με τις νέες προσπάθειες που γίνονται σε Ωραιόκαστρο και στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Στίβος δρεύει και στο Καρτατζόγλιο και στους Αμπελόκηπους. Η κολύμβηση σε 3 κολυμβητήρια της πόλης, Ποσειδώνη, Εθνικό και Νεάπολης. Χάντμπολ, μπάσκετ γυναικών, χάντμπολ κοριτσιών, τα πάντα δηλαδή, όλα τα τμήματα και φυσικά
οι πολεμικές τέχνες στο γήπεδο της Τούμπας και η Ακαδημία Κολύμβησης, που υπάρχει και το κολυμβητήριο εκεί στην ιστορική έδρα του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι μια περίοδος, ο Σεπτέμβριος, που ψάχνουν και οι γονείς. Ακριβώς, ναι, εννοείται, πάντα. Εντάξει. Και θέλει λίγο προσπάθεια μέχρι να βρει την κλίση του παιδιού. Εννοείται, ναι. Δεν τους αρέσει στην αρχή ένα άθλημα, πάνε στο άλλο. Εντάξει. Ξέρουν τα παιδάκια καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Ραφαήλ. Φτάνοντας στο τέλος, και επειδή βλέπω ότι πάλι έχουμε ένα μήνυμα από φίλο για το Verblum, το Σάββατο υπήρξε ενημέρωση και για το Μαουρίσιο και για το Verblum και για το Βιερίνια, ναι, επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Ο Verblum θα πρέπει να περιμένει κι άλλο ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψει στη δράση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ενώ σχεδόν είχε επανενταχθεί στο πρόγραμμα της ομάδας, αισθάνθηκε πάλι κάποιες ενοχλήσεις, αυτή τη φορά στη Βτέρνα. Διαγνώστηκε αρχικά ότι έχει ένα οστικό ίδιμο στο οστό. Έγιναν ό,τι θεραπευτικά μέσα είχε ο ΠΑΟΚ, όποιες ενέργειες έπρεπε να κάνει και όποιες συναντήσεις έκαναν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με ξένους γιατρούς. Και ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε για τον Verblum είναι να περάσουν 4 περίπου εβδομάδες για να γίνει μια νέα αξιολόγηση της κατάστασής τους. Οπότε, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και τα έχουμε γράψει το Μάιο. Αν πρέπει να περιμένουμε 4 εβδομάδες για επαναξιολόγηση μετά, αυτό σημαίνει καλό ότι... Καλό 2020, έτσι πως πάει ο Verblum. Ναι, ο Verblum είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή στην καλύτερη, στο μυαλό μου, είναι να μπει αρχές μέσα Νοεμβρίου, στην καλύτερη. Ναι. Τώρα άμα το σκεφτείς αυτό και βάλεις δίπλα ότι ο Βιερίνη, ας πούμε, σε 3-4 εβδομάδες είναι να υποβληθεί σε τελικά τεστ ετοιμότητας για να μπει και εκείνο σιγά σιγά στην ομάδα, και ο Μαουρίσιο ουσιαστικά από σήμερα θα αξιολογηθεί και πάλι και θα μπει, καταλαβαίνεις ότι στο Βέρνου την περίπτωση τα βήματα είναι πολύ πιο αργά. Και έχουν προκύψει και πράγματα. Αλλά στο Verblum δεν εξαρχίζει δύσκολα και προκύπτουν και άλλα. Και προκύπτουν. Δηλαδή, τη μία ήταν το χτύπημα σε εκείνο το πρώτο φιλικό, το οικογενειακό διπλό τέλος πάντων της ομάδας με την ΚΑΠΑ 19. Ένα χτύπημα που είχε δεχτεί. Πάλι πάνω που προσπαθούσε να μπει και είχε αγωνιστεί κιόλας σε εκείνο το παιχνίδι. Δέχτηκε ένα χτύπημα, έμεινε πίσω. Τώρα, πάλι εκεί που ανεβάζει στροφές, έχει αυτό το οστικό είδημα στη φτέρνα. Οπότε είναι τα προβλήματα που παλεύει, αλλά πολλά. Δεν αντιδρούν όλοι οι οργανισμοί. Το ίδιο. Ναι. Αυτή είναι πραγματικότητα. Είναι διαφορετικό κορμί, είναι διαφορετική επιβάρυνση που είχε αυτό το διάστημα. Σε 5 ποδοσφαιριστές με τον ίδιο τραυματισμό, αν κάνει την ίδια θεραπεία, δεν θα λειτουργήσει το ίδιο κανένας από τους 5. Έχουμε πολλές φορές ότι ο αχίλιος είναι πολύ διαφορετικός από τον χιαστό, γιατί όλοι έχουν στο μυαλό τους το χιαστό ότι είναι το χειρότερο. Αλλά ο αχίλιος νομίζω είναι πιο σπάνιος τραυματισμός και πιο δύσκολος ακόμα. Εντάξει, και αν είσαι και. Δεν είσαι 19-20, ναι, πόσο να πει έχει ο οργανισμός μια ικανότητα παραπάνω για να επανέρχεται, η κατάσταση είναι δύσκολη. Μακάρι να είναι το τελευταίο διάστημα που θα μείνει εκτός ο Verblum. Όπως και να έχει, έχουμε ακόμα μπροστά μας σίγουρα ένα μήνα για τον Verblum, για να αξιολογηθεί μετά η κατάστασή του ξανά. Οπότε περιμένουμε για αυτό το λόγο και δεν υπάρχει αναφορά για το Σουηδό καθημερινά στο report της προπόνησης, γιατί δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ουσιαστικά τα βήματα είναι συγκεκριμένα, έχουν γίνει επαφές και με ξένους γιατρούς και περιμένουμε. Το Σάββατο είχαμε Βόλο Σόφι 1-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, δεν πάει καλό ο Ατρόμητος, αντίθετα πάει καλά ο Βόλος, Πανετολικός ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ του Λιβάγια και εχθές Λάρισα Ξάνθη 3-0 με βασικούς Σουάρδα και Κάτσε, ΠΑΟ Κάρης 2-2, Λαμία Πανιόνιος 1-1, έσβησε ακόμα ένα βαθμό από το μείον 6, ο Πανιόνιος τώρα είναι στο μείον 2. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με 10 βαθμούς. Ξάνθη ΑΕΚ Βόλος 9. Η εξάδα των play-off κλείνει με Όφη στους 7 βαθμούς. Και από εκεί και πέρα 5 ο Άρης, 4 η Λάρισα, 3 η Τρίπολη, 3 η Λαμία, 2 ο Ατρόμητος, 2 ο Παναθηναϊκός, 0 ο Πανετολικός. Η μοναδική ομάδα που έχει μόνο ήτες στα 4 πρώτα παιχνίδια, και ο Πανιόνιος στο μείον 2. Επόμενη αγωνιστική Σάββατο 5 και 4 Άρης Λάρισα. Ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό. Ναι, επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη ο Κάτσε και ο Ουάρντα. Λαμία, Ολυμπιακός Λαμία στις 7.30 ημέρα Σάββατο και Ατρόμητος Πανετολικός στις 8. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Σαββάτου. Και Κυριακή 3 η ώρα Όφη Τρίπολη στο Ηράκλειο. Ξάνθη Βόλος στις 5.
στις 5 και 4 Πανιώνιος Παναθηναϊκός και στις 7.30 ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στο παιχνίδι που κλείνει την αγωνιστική, στο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ καλείται επιτέλους να βγάλει 2-3 στοιχεία περισσότερα και για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια του αγώνα. Εδώ θα είμαστε. Το μπαλάκι περνάει εξ ολοκλήρου στον Αμπέλ Φερέρα και στους παίκτες, ούτε μόνο στον Πορτογάλο, ούτε μόνο στους ποδοσφαιριστές. Ομάδα είναι. Πρέπει ο Φερέρα να βοηθήσει τους παίκτες, ενδεχομένως να δώσει και ευκαιρίες σε κάποιους που ακόμα δεν έχει δώσει. Και πρέπει και οι ποδοσφαιριστές να είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι και να βοηθήσουν περισσότερο τον προπονητή και τους συνεργάτες του. Θα δούμε, θα όσο γίνεται νωρίτερα αυτό, τόσο ο ΠΑΟΚ θα μειώσει τον κίνδυνο να βρεθεί να κυνηγάει τον Ολυμπιακό. Έχει να συμβεί αυτό πάρα πολλούς μήνες. Να κυνηγάει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό να είναι κάτω από τους Πειραιώτες. Δεν συνέβη αυτό εχθές. Το γκολ του Μίσης γλίτωσε από τον ΠΑΟΚ και από την κατάρρευση του σερί του. Συνεχίζει ο ΠΑΟΚ και είναι αίτητος για 39 παιχνίδια πρωταθλήματος εδώ και 16 μήνες. Πάμε στο 17ο. 34 νίκες, 5 ισοπαλίες. Και το γκολ του Παναθηναϊκού έδωσε στον ΠΑΟΚ το δικαίωμα να μην κυνηγάει τον Ολυμπιακό. Οι δύο ομάδες είναι μαζί με 10. Τα παιχνίδια όμως και με ΑΕΚ σε πρώτη φάση και με Αστέρα σε δεύτερη είναι επικίνδυνα. Ο ΠΑΟΚ αν δεν βελτιωθεί δυστυχώς θα έχει νέα απώλειες βαθμών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αν αναρωτιέστε πώς γίνεται κάποιοι φίλοι σας να παρακολουθούν έναν αγώνα από το Web TV χωρίς κανένα πρόβλημα, έχω να σας πω ότι η λύση είναι η Be Easy. Τώρα έχεις και Web TV χωρίς κολλήματα, αλλά δίνεις και την προτεραιότητα στις συσκευές που εσύ θέλεις. Το Busy Router είναι εδώ για να σε βοηθήσει να δεις με την άνεσή σου οτιδήποτε θελήσεις. Είναι μια προηγμένη συσκευή router με πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που σου δίνει αυτό που έχεις τώρα. Καλείς το 2312 31 34 34 και το Busy Router έρχεται στην πόρτα σου. Μαζί μας και τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια στην πληροφορική, αλλά σεμινάρια και για επαγγελματίες μπαρίστα και για επαγγελματίες bartender και σεμινάρια στο service. Όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Και φυσικά σεμινάρια εξειδίκευση στα τουριστικά επαγγέλματα και παίρνετε όλα τα εφόδια που χρειάζεται για να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού που ακόμα και τώρα υπάρχει ζήτηση, υπάρχει ανάπτυξη. Γενικότερα υπάρχουν πολλές περιοχές που ζουν εξ ολοκλήρου από τον τουρισμό. Όλα αυτά στην Data Labs. 2310 22 29 62 το τηλέφωνο για πληροφορίες ή μπείτε μια βόλτα, κάντε μια βόλτα στο datalabs.edu.gr ή περάστε από τα γραφεία της Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α και οι άνθρωποι της θα σας ενημερώσουν για οτιδήποτε πρόγραμμα θέλετε να παρακολουθήσετε. Και τα ΝΑΚ είναι παρέα μαζί μας και σήμερα. Τα ΝΑΚ τα οποία σας προσφέρουν πολλές επιλογές, είτε θέλετε για εσάς, είτε θέλετε για τα παιδιά σας, για τη σύζυγό σας, για ό,τι θέλετε. Παπούτσια, αξεσουάρ, τσάντες, τα πάντα μπορείτε να βρείτε στα καταστήματα, αλλά και ιντερνετικά μέσα από το ΝΑΚ.gr. Στην Μυστική μας τέλος είναι το νέο κατάστημα. Μετέρινεν Κόσμος υπάρχει, Πλατεία Αγίας Σοφίας υπάρχει. Στο Μολ στην Αθήνα υπάρχει, το επισκέφθηκε ο Στέργιος την προηγούμενη εβδομάδα. Στο Ελευθέρως Βενιζέλος και πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο, ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Ενώ στις 3 θα μπει στο στούντιο ο Γιώργος Ζαγόρας από τις 3 έως και στις 5. Το ραντεβού του ΠΑΟ 24 με εσάς είναι για αύριο, λίγα λεπτά και μετά τις 12. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι.